Καταρχήν σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Θέλω, μιας και μου δίνετε η ευκαιρία να πω λίγα πράγματα, ειδικά για την οργάνωση νέων επιστημονών Μπάφου, η οποία είναι, αν όχι πιο δραστήρια, μια από τις πιο δραστήριες επαρχιακές της οργάνωσης μας. Και πάντα έτσι επιλέγει κάποια θέματα τα οποία είναι και σε ψηλή προτεραιότητα στην επικαιρότητα μας. Και θέλω να σε χαρώ ιδιαίτερα τον φίλο τον Γιώργο τον Πίτρο και όλων των συμβούλων του για τις προσπάθειες του στα τελευταία δύο χρόνια. Λυπούμαστε και προσωπικά λυπούμε ιδιαίτερα που θα χάσω έναν πολύ στενό συνεργάτη λόγω του ότι λύγει η θητεία του σε μερικές εβδομάδες. Ελπίζω και είμαι βέβαιος γνωρίζοντας όλα τα παιδιά της επαρχιακής της Πάφου ότι θα έχουμε και αναλογή συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την οργάνωση νέων επιστημόνων, η οργάνωση νέων επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού ουσιαστικά έχει ως στόχο να παράγει πολιτικό λόγο. Πολιτικό λόγο, ο οποίος αφορά σε δράσεις και δραστηριότητες που είναι κάτω από την ομπρέλα των νέων επιστημόνων. Και όταν λέμε νέοι επιστήμονες, να διευκρινίσω ότι μιλούμε για νέους επαγγελματίες, άνθρωπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, έχουν κάποια εξειδίκευση, να μπουν σε ένα χώρο, είτε αυτό είναι τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε ως στόχο να καταθέτουμε προτάσεις, αφού βεβαίως διαβουλευτούμε με όλους όσους τους αφορά το αντικείμενο, το εκάστοτε αντικείμενο, και να καταθέτουμε προτάσεις στην ηγεσία του κόμματος μας, προσπαθώντας να αλλάξουμε διάφορα πράγματα. Να πούμε ότι η οργάνωση νέων επιστημόνων ουσιαστικά, σαν δομή, υπάρχει ένα κεντρικό συμβούλιο Παγκύπριο. Και κάτω από αυτόν τον συμβούλιο υπάρχουν οι επαρχιακές. Έχουμε επαρχιακές σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου και της Κερινίας. Και κάθε επαρχιακή λειτουργεί ανεξάρτητα και καθορίζει η ίδια την ατζέντα της και τα θέματα που θέλει να φέρει στην επικαιρότητα. Βεβαίως υπάρχει ένα συντονισμό σε κεντρικών επίπεδων, έτσι ώστε να αποφεύγονται να υπάρχουν κοινές τέλος πάντων δράσεις ταυτόχρονα από τις επαρχιακές μας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τυχαίνει να είμαι ένα από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα επαγγελματικά και γνωρίζω από πρώτο χέρι, θα έλεγα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας. Εύχομαι ότι σήμερα θα αποδειχτεί μια πολύ καλή ευκαιρία να αναλύσουμε αυτά τα προβλήματα και να καταθέσουμε προτάσεις έτσι ώστε να τα επιλύσουμε. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Με τη σειρά μου και με την ιδιότητά μου του πρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης βρίσκεται σε μια συνεχή διάδραση με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Σκοπός μας είναι η ενεργώς και δυναμική συμμετοχή στα εθνικά δρόμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας και βεβαίως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ξεπεράσει την τοπική και περιφερειακή του διάσταση, αν και ποτέ δεν ξεχνάμε ότι η επαρχία Πάφου είναι αυτή που πρωτίστως και κυρίως απευθυνόμαστε. Έχω να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης έχει κάνει σημαντικά βήματα όλα αυτά τα χρόνια εξωστρέφειας, δυναμισμού, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας, θα τολμούσα να πω, και κυρίως αυτή τη στιγμή παρέχει ακαδημαϊκές υπηρεσίες, οι οποίες όχι μόνο είναι προσιτές, αλλά και κυρίως και πάνω απ' όλα είναι υψηλού επίπεδου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον προσφέρουμε πλειάδα ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχουμε αναδιαρθρώσει τη δομή του Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστημιακά μας τμήματα πλέον αποτελούν πρωτοπορία, συνιστούν πρωτοπορία στην παραγωγή της ακαδημαϊκής γνώσης και η ακαδημαϊκή μας κοινότητα συνιστά βασικό συνομιλητή
της ακαδημαϊκής κοινότητας, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι από το γεγονός ότι καθηγητές μας συμμετέχουν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και το Πανεπιστήμιο μας κατ' επέκταση, συμμετέχουν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία ενισχύονται από διεθνείς οργανισμούς, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ούτω καθεξής. Έχουμε σημαντικές δημοσιεύσεις σε ιδιαίτερης βαρύτητας και υψηλωτάτης στάθμης και ακαδημαϊκής επάρκειας επιστημονικά περιοδικά. Συμμετέχουμε λοιπόν και συνδιαμορφώνουμε την επιστημονική γνώση και συμμετέχουμε στην επιστημονική συζήτηση. Πιστοποιήσαμε μία σειρά από νέα προγράμματα, τα οποία μας καθιστούν, τολμώ να πω, πρωτοπόρους στην περιοχή. Το πρωτοπτυχιακό πρόγραμμα στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το πτυχιακό πρόγραμμα στις διεθνείς σχέσεις, στρατηγική την ασφάλεια, το μεταπτυχιακό μας στα πληροφοριακά συστήματα και την ψηφιακή καινοτομία, το μεταπτυχιακό στην ευρωπαϊκή πολιτική και διακυβέρνηση, το μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις, στη στρατηγική την ασφάλεια, ενδυναμώνουν την παρουσία του Νεάπολης τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Προχωράμε με σταθερά βήματα στην προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες. Και εννοώ τρίτες χώρες, εννοώ χώρες εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, φοιτητές που προέρχονται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκτός της Ελλάδας. Με σταθερά λοιπόν βήματα, με συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά και μεθοδολογία, αυξάνουμε, θα έλεγα με αλματώδη τρόπο, τους αριθμούς των φοιτητών αυτών που προέρχονται από τις χώρες αυτές. Τις χώρες της Μέσης Ανατολής, την Κίνα, την Ινδία αλλά και την Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός και ο φοιτητικός πληθυσμός που μένει στην Πάφο αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για τον πληθυσμό αυτού του ευλογημένου τόπου. Σκοπός μας είναι το Πανεπιστήμιο της Νεάπολης Πάφου να καλύπτει όχι μόνο το σύνολο των αναγκών της επαρχίας Πάφου, όπως κάνει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, σχεδόν στο 100%, αλλά την ίδια στιγμή να είναι ανταγωνιστικό, και δεν αναφέρουμε σε ανταγωνισμό απέναντι στα άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δημόσια πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αναμένουμε τα επόμενα χρόνια λοιπόν να αυξήσουμε περαιτέρω τον πληθυσμό αυτών, να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας περαιτέρω στην επιστημονική συζήτηση και το διάλογο και βεβαίως βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μας προς τους φοιτητές μας, να καταστούμε, θα τολμούσα να πω, πρωταγωνιστές στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη συνεργασία με την Οργάνωση Νέων Επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι σημαντικό για μας να ερχόμαστε σε επαφή πρώτα απ' όλα με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι όμως την ίδια στιγμή μπορούν να γίνουν αρρωγοί στη δική μας προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι στο σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών μας προγραμμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, έχουμε συστήσει αυτό που αποκαλούμε άτυπα επιστημονικά συμβούλια, τα οποία όμως έχουν ένα πολύ σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στον τρόπο που λειτουργούν τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα και στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το Πανεπιστήμιο μας με την αγορά εργασίας. Η συνδρομή σας λοιπόν ενδεχομένως προς αυτήν την κατεύθυνση, πρώτον, θα ήταν θετική και βεβαίως καλοδεχούμενη. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι έχουν όρεξη για προσφορά, μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος συνέργειας και συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο μας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός της αναφοράς σας σε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά. Πρέπει να σας πω ότι πλέον τα προπτυχιακά μας προγράμματα, σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν ενσωματώσει αυτό που αποκαλούμε πρακτική άσκηση
αλλά στην πραγματικότητα είναι πρακτική εμπειρία, εμπειρία στην πράξη της γνώσης που αποκτούν στο Νεάπολης μέσα από τα πρωτοχειακά μας προγράμματα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος από το γεγονός ότι τουλάχιστον 70 επιχειρήσεις στην επαρχία Πάφου και όχι μόνο, σήμερα υποδέχονται με τρόπο ιδιαίτερα θετικό τους φοιτητές μας. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, όχι μόνο έχει φτιαχτεί ένα πολύ ισχυρό δίκτυο τοπικών επιχειρήσεων που ενισχύουν με αυτόν τον άμεσο ή έμεσο τρόπο τον Νεάπολης, την ίδια όμως στιγμή χτίζονται συμμαχίες, οι οποίες την επόμενη μέρα μόνο χρήσιμες για το κοινό καλό μπορούν να αποβούν. Ως εκ τούτου λοιπόν συνέργειες με, δεν θα λέγα φορείς, γιατί δεν είστε φορέας ακριβώς, όμως με οργανισμούς, ζωντανούς οργανισμούς, για μας είναι μια σημαντική πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουμε έχοντας ενισχύσει, δημιουργώντας και υιοθετώντας εργαλεία και όργανα εντός του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου λοιπόν, για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή σας παρουσία, για τη συμμετοχή σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο επίσης, γιατί ακριβώς η συμμετοχή συναδέλφων από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και εμάς μας κάνει καλύτερους, μαθαίνουμε από εσάς και θέλουμε να μάθουμε από εσάς σε κάθε περίπτωση, πόσο μάλλον δε όταν η αναφορά είναι σε ένα τέτοιο ενδιαφέρον και την ίδια στιγμή περίπλοκο ζήτημα που όλους μας απασχολεί άμεσα ή έμεσα. Για άλλη μια φορά και εν αναμονή λοιπόν της Προέδρου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και βεβαίως να είστε σίγουροι ότι είμαστε ανοιχτοί σε συμμαχίες, συνέργειες, ιδέες και κοινές προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος Συμβουλίου, με προτροπή του, το βήμα είναι ελεύθερο για όλους. Αν νομίζει ότι κάποιος θέλει, επομένως, γίνει κατά, αυτό είπα, ότι εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Απέδειξε τον συνεργό της, απέδειξε στον κόσμο τις ικανότητες της και τη διαχρονική της παρουσία. Είναι η δεύτερη θητεία της τώρα, νομίζω. Πέντε πρώτη, εγώ αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους μας, ότι άμα έχεις ικανότητες και άμα προσπαθείς, μπορεί να πετύχεις. Το νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Θα τη δείξω σήμερα μαζί μας. Είναι ένας παραπαλαμβάνω πετυχημένος άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, Μιχαήλ Λεπτέ, κύριε Αντιπρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, Γιώργο Λεπτέ, κύριε Βρήτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή Παντελή Σκυλιά, κύριε Διευθυντή Οικονομικού και Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Δ. Ανδρέα Μολέσκη, τέως Υπουργέ Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κύριε Μάρια Δημητριάδη, Δ. Παναγιώτη Ανδρέου, επίκορε καθηγητή στο ΤΕΠΑΚ, κύριε βουλευτή του Δίκο Χάραλα Μεπιτροποπίτη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί καθηγητέ, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΕ Πάφου, αγαπητά μέλη τη Επαρχιακή Γραμματεία του ΔΣΥ Πάφου και φίλε Επαρχιακή Γραμματέα, φίλε Πρόεδρε τη Οργάνωση Συνδέων Επιστημόνων,
αγαπητέ πρόεδρε της οργάνωσης πρεσβυτέρων πολιτών, αγαπητοί εκπρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού ΠΑΦΟ έχει αποδείξει με τη δράση της τα τελευταία χρόνια ότι αποτελεί ζωντανό κύτταρο της παθητικής και όχι μόνο κοινωνίας, είτε μέσα από τη συμμετοχή της σε δράσεις, είτε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν που σας καλωσορίζω απόψε στη διάλεξη με θέμα «Εναλλακτικές επενδύσεις από τη θεωρία στην πράξη, η περίπτωση της Κύπρου», η οποία είναι η δεύτερη διάλεξη που διοργανώνει η ΟΝΕΔΙΣΗ ΠΑΦΟΥ στα πλαίσια της δικής μας πρωτοβουλίας με τη γενική επωνυμία Think Outside the Box. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να καλωσορίσω εδώ στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ τους εκλεκτούς ομιλητές μας, τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, εκ ΠΑΦΟΥ ορμόμενο, διευθυντή της εταιρείας MD Mindset Capital και δέος Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τον Δ. Παναγιώτη Ανδρέου, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, και σε λίγο θα είναι μαζί μας και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κυρία Δήμητρα Καπηγίδου. Κύριοι, τόσο το Συμβούλιο της ΟΝΕΔΙΣΗ ΠΑΦΟΥ όσο και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε θερμά που με προθυμία αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να είστε ομιλητές για ένα τόσο σημαντικό θέμα παρά το ομολογουμένο βεβαρημένο σας καθημερινό πρόγραμμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Δ. Ανδρέα Μολέσκη, ο οποίος αποδέχτηκε να έχει απόψε το σημαντικό ρόλο του συντονιστή, αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια του στη διοργάνωση και πρόθεση της διάλεξης, ως επίσης και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Γιώργο Λεπτό, ο οποίος απευθύνει σε λίγο τον δικό του χαιρετισμό. Κύριε Λεπτέ, Δ. Μολέσκη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους και συνεργάτες μου, μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας της ΟΝΕΔΙΣΗ ΠΑΦΟΥ, για την πολύτιμη βοήθεια τους στη διοργάνωση της διάλεξης και όχι μόνο, και ιδιαίτερα την κυρία Νικόλ Καλασίδου και τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Νεάπολης για τη φιλοξενία, αλλά και όσους συνέβαλαν με τον οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία της αποψινής διάλεξης. Φίλες και φίλοι, θα πρέπει πρωτίστως να ξεκαθαρίσουμε ότι στην αποψινή εκδήλωση δεν θα παρουσιαστούν τρόποι απόκτησης κυπριακών διαβατηρίων μέσω κάποιων επενδύσεων, ούτε και θα αναλύσουμε το πώς θα γίνουμε εύκολα πλούσιοι. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει αποδέκτες αρνητικού σχολιασμού σχετικά με τη θεματολογία της εκδήλωσης, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα ότι μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας πάσχει από χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, αδυνατή δηλαδή να κατανοήσει το χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται. Κάτι με το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι εκλεκτοί ομιλητές μου συμφωνούν. Ο σκοπός της αποψινής μας διάλεξης είναι μεταξύ άλλων να κατανοήσουμε, με την βοήθεια των ομιλητών πάντοτε, τι είναι, πώς λειτουργούν και τι παρέχουν οι λεγόμενοι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων. Γιατί κάποιος να επιλέξει έναν τέτοιο επενδυτικό μέσο που να υποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία παρεμπιπτόντως είναι το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο για τη διασφάλιση της σταθερής ανάπτυξης και τόνωσης των επενδύσεων στην Κύπρο, και η οποία επιτροπή, υπό την καθοδήγηση της Προέδρου κ. Καλοκύρου και του Αντιπροέδρου κ. Ανδρέα Ανδρέου, έχει να επιδείξει έναν αξιόλογο έργο. Μας ο σκοπός της αυξημένης εκδήλωσης είναι να κατανοήσουμε τον ρόλο που έχουν να παίξουν στο συνεχόμενο αναπτυσσόμενο περιβάλλον οι καινοτομίες στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, αλλά και γιατί κάποιος θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά καταρτισμένος, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις πιθανές προοπτικές και κινδύνους που έχει η συμμετοχή του σε τέτοιου είδους επενδυτικά μέσα. Ζούμε ομολογωμένως σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο καθημερινά κάνουν την εμφάνισή τους νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η ενημέρωση και η επιμόρφωση του επενδυτικού κοινού. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αύξηση στην αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και συλλογικών επενδύσεων. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι στην ΠΑΦΟ έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με άλλες επαρχίες και κυρίως σε σχέση με τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Η Λάρνακα φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα μπαίνει δειλά-δειλά στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει, αφού προσωπικά πιστεύω ότι οι επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου στην πόλη μας
έχουν και τη δυνατότητα και τις γνώσεις και το πελατολόγιο για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Πρωτού λοιπόν σας αφήσω στους ειδικούς, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να πούν, και πριν καλέσω εδώ στο βήμα τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Πανεπιστημίων Νεάπολης, κ. Γιώργο Λεπτό, για τον δικό του χαιρετισμό, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να ευχηθώ όπως από τη σημερινή διάλεξη και συζήτηση που θα ακολουθήσει στην πορεία εξαχθούν χρήσιμα και παραγωγικά συμπεράσματα. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Κύριε Λεπτέ, λόγω σε εσάς. Αγαπητοί εισηγητές, ομιλητές, διοργανωτές, κυρίες και κύριοι. Μετά τα προβλήματα του παρελθόντος, τη διεθνή κρίση και την τρικυμία στον τραπεζικό τομέα, η οικονομία της Κύπρου βρίσκεται σε μια σταθερή και ανωδική πορεία ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε σε ένα απρόβλεπτο και συνεχώς εναλλασσόμενο διεθνές οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Η σκληρή δουλειά και η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι καλά γνωστό ότι λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου και άλλων χαρακτηριστικών μας, οι ξένες επενδύσεις αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου. Για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, αλλά και εξασφάλιση και διαθεσιμότητα αναγκαίων κεφαλαίων, είναι σημαντικό να εμπλουτιστούν οι υφιστάμενες επιλογές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση της απαραίτητης νομοθεσίας, και ο θεσμός των εναλλακτικών επενδυτικών εργαλείων, διαβρύνοντας έτσι τις επιλογές των επενδυτικών μεθόδων σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και τομείς όπως είναι τα ακίνητα, ο τουρισμός, αλλά και άλλοι τομείς όπως η ενέργεια, ναυτιλία, εκπαίδευση, υγεία και άλλα. Επομένως, το σεμινάριο αυτό, αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει σε πιο κατάλληλο χρόνο, έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες για πιο ανεπτυγμένες μορφές επένδυσης στον τόπο. Στο Πανεπιστήμιο μας, Νεάπολης, δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των διαφόρων μορφών επενδύσεων. Ο θεσμός των εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης και Πληροφορικής, αλλά και στο τμήμα κινήτων της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικών Σπουδών. Ως Πανεπιστήμιο, μας ενδιαφέρει επίσης να δημιουργήσουμε σοβαρές γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους επαγγελματίες του χώρου. Πέραν της απόκτησης σχετικών εμπειριών και της προοπτικής εργοδότησης των αποφύτων μας, θα μπορέσουν να υπάρξουν και συνεργασίες στον τομέα προώθησης της έρευνας μέσα από σχετικά προγράμματα. Είναι ευχή όλων μας, όπως ένα σημαντικό μέρος του τομέα εναλλακτικών και άλλων επενδύσεων λάβει χώρα στην επαρχία μας. Τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και οι τεχνικές και οι ανθρώπινες υποδομές μπορούν να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη πορεία που θα βοηθήσει τον ίδιο τον τομέα, τον επενδυτή, αλλά και την πόλη και επαρχία της ΠΑΦ. Ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους ομιλητές, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, κ. Καλογύρου, στον τέος Υπουργό κ. Μάριο Δημητριάδη, στον δόκτωρα Παναγιώτη Αντρέου, που είναι επίκουρος καθηγητής του ΤΕΠΑΚ. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια απευθύνω επίσης την Οργάνωση Νέων Επιστημόνων του Συναγερμού, του ΔΣΥ, και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του στην ΠΑΦΟ, Γιώργο Πίτρο, για αυτήν την πρωτοβουλία του. Επ' ευκαιρίας, παρόλο που δεν είναι εδώ η φίλη μας η κυρία Καλογύρου, θα ήθελα να τη συγχαρώ προσωπικά την ίδια, τον Αντιπρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαγοράς για την εξαίρετη δουλειά και τις προσπάθειες που καταβάλουν για ενίσχυση της εικόνας και καθιέρωση της Κύπρου ως έναν αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, αλλά και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή διάλεξη και ευελπιστώ πως παρόμοιες εκδηλώσεις να γίνονται στην επαρχία μας σε πιο ταχτά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρίντανε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στο Πανεπιστήμιο μας. Το θέμα της απόψινής εκδήλωσης εναλλακτικές επενδύσεις από τη θεωρία στην πράξη, την περίπτωση της Κύπρου, είναι και ενδιαφέρον και δημοφιλές.
Αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον πιστεύω προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από τους αξιόλογους συμμετέχοντες μας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Θα είναι σε λίγο μαζί μας η πρόεδρος της Κεφαλαίου Κύπρου, η Δήμητρα Καλογύρου, ο δεύτερος υπουργός μεταφορών επικοινωνιών κ. Μάριος Φιγάδης, ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα εμπορίου χρηματοοικονομικών και ναυτιλίας του ΟΠΑΚ, ο δόκτωρ Παναγιώτης Εφραίου. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου είναι δημόσια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών, της χρηματιστηριακής αγοράς και του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Επομένως, εδώ έχουμε την οπτική γωνιά της δημόσιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Ο κ. Μάριος Δημητριάδης δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, συμμετέχοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες στον χώρο των υποδομών και σε διάφορα επενδυτικά έργα. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε την εμπειρία και την οπτική προσέγγιση της αγοράς, της πραγματικότητας της ίδιας. Ο Δ. Παναγιώτης Ανδρέου, με εξειδικευμένες σπουδές στα χρηματοοικονομικά, αντικρίζει το θέμα από την προσέγγιση του ακαδημαϊκού, αξιολογώντας τους κινδύνους και τις συμπεριφορές στα χρηματοοικονομικά, αλλά και τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Αυτός ο τριμερής έλικας από το δημόσιο εποπτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και από τον ακαδημαϊκό τομέα είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για μια ολοκληρωμένη από όλες τις απόψεις και οπτικές γωνίες αντιμετώπιση του θέματος της εμπιστοσύνης μας εκπαιδεύσης. Οι ομιλητές συμφώνησαν οι συμμετέχοντες να έχουν μία 15-λεπτή παρέμβαση και στο τέλος θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η σημερινή εκδήλωση και οι διαλέξεις των εκλεκτών ομιλητών μαγνητοσκοπούνται και θα αξιοποιηθούν ως μέρος της διδακτικής ύλης σε αριθμό προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας. Θα αναρτηθούν επίσης στο YouTube και στο εσωτερικό σύστημα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας στο YouTube. Γι' αυτό το λόγο, παρακαλώ να απομονωποιήσετε τα κινητά σας. Καλώς στο βήμα τον κύριο Μάριο Δημητρίου. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργάνωση νέων επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά κάθε φορά που έρχομαι στην Πάφο, διότι ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθεί τέτοιες διαλέξεις βρίσκονται εδώ φίλοι, συμμαθητές, συνεργάτες και αυτόν με χαροποιεί ιδιαίτερα. Περιττώ να πω ότι προχτές μάλλον είναι η Πάφο και χτες είναι η Διαπίσω Λευκοσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω βεβαίως το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και τον αγαπητό κύριο Μιχαλάκη Λεπτό και τον Γιώργο βεβαίως για την πρωτοβουλία που έχουν να φιλοξενούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και βεβαίως το φίλο τον Γιώργο που με κάλεσε στην εκδήλωση και τον Μάριο με τον οποίο ήμασταν και συνάδελφοι για 6 χρόνια στην Τράπεζα Αμπιερός. Μετά αλλάξαμε και δύο κατεύθυνση βεβαίως. Όταν είδα το θέμα το σημερινό, είχα ρωτήσει τη Δήμητρα καλά, εσύ τι θα συμπεριλάβεις στην παρουσίασή σου. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι η αγαπητή Δήμητρα, η οποία όπως είχαμε πει και προηγούμενη, είναι μια εξαιρετική πρόεδρος στην Επιτροπή της Κεφαλαίου Αγοράς, με την οποία γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, θα ήθελα να πω σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιάσει από τεχνικής άποψης τα προϊόντα που έχει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, δηλαδή τις επενδυτικές εταιρείες και τις ταμείες συλλογικών επενδύσεων. Εγώ προσπάθησα να δώσω μια διαφορετική μορφή στη δική μου παρουσίαση και να επικεντρωθώ στο πώς μπορεί η Κύπρος να προσελκύει
εταιρείες που να προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Διότι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι βρισκόμαστε και λειτουργούμε σε έναν παγκόσμιο περιβάλλον και η Κύπρος μας έχει να ανταγωνιστεί όλες αυτές τις άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να φιλοξενούν εταιρείες που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, γιατί έχουμε πια όλοι ξεφύγει από το παιχνίδι στο τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο της χώρας μας και έχουμε μπει στο παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα μετά που η Κύπρος έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή αναφέρθηκε και ο φίλος ο Γιώργος Πίτρος για τα διαβατήρια προηγουμένως, φυσικά έχετε μπροστά σας το λάθος Δημητριάδη όσον αφορά τα διαβατήρια. Να πω ότι ακόμη και στα διαβατήρια που είπε ο φίλος ο Γιώργος, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών. Προγράμματα πολιτογραφήσεων έχουν όλες οι χώρες και κάθε χώρα ανταγωνίζεται την άλλη. Δηλαδή, αν η χώρα μας σταματήσει να προσφέρει προγράμματα πολιτογραφήσεων, κάποια άλλη χώρα βεβαίως θα τα προσφέρει. Οπότε δεν είναι κάνουν κάτι που δεν κάνουν άλλες χώρες. Τώρα, μπορεί να υπάρξει μεγάλη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να γίνει για να βεβαίως βελτιωθούν και οι διαδικασίες έγκρισης και βεβαίως και πού μπορούν να επενδυθούν τα χρήματα για να πάρει κάποιος διαβατήρια. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές το 2018, οι οποίες πρέπει να πω ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην σκοτώσουμε από μόνοι μας κάτι το οποίο ομολογουμένως έφερε ή βοήθησε την ανάπτυξη των τόπων μας. Λοιπόν, αυτά έτσι για πρόλογο. Να πω γενικά ότι όσον αφορά το χρηματοοικονομικό τομέα, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προσέλκυση εταιριών που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από τη χώρα μας. Και αυτή έτσι είναι μια μεγάλη βιομηχανία, δηλαδή το να μπορέσεις να προσελκύσεις στη χώρα σου εταιρείες οι οποίες δημιουργούν εργασίες στη χώρα σου, δημιουργούν θέσεις εργασίας και επιλέγουν την Κύπρο ως προορισμό για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Και η αλήθεια ότι στην Κύπρο μπορέσαμε να προσελκύσουμε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων εταιριών, ιδιαίτερα μετά που η χώρα μας έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο λόγος είναι απλούστατο, γιατί κάποιος ο οποίος πάρει άδεια για να προσφέρει υπηρεσίες από την Επιτροπή Καφοναγοράς της Κύπρου μπορεί να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό για τη χώρα μας. Τώρα, στην αρχή να πω ότι ξεκινήσαμε με τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Δεν είναι ο στόχος μου βεβαίως να μπω σε πάρα πολλά τις τεχνικά θέματα. Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχουν να κάνουν είτε με την εκτέλεση συναλλαγών για πελάτες, είτε με τη διαχείριση χρημάτων. Και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο ιδιαίτερα ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων. Των συλλογικών επενδύσεων που είτε αφορούν ταμεία στα οποία επενδύουν ιδιώτες, δηλαδή το λεγόμενα retail funds, τα UCITS funds, και θα αναφερθεί με σίγουρος στη συνέχεια η πρόεδρος. Είναι ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων, τα οποία βεβαίως απευθύνονται κυρίως προς τους επαγγελματίες επενδυτές, δηλαδή αυτούς που έχουν κάποια γνώση όσον αφορά τις επενδύσεις. Ο ρόλος πάντα του επόπτη βεβαίως είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή λειτουργία αυτών των επαγγελματιών, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν ο επόπτης δεν κάνει καλά τη δουλειά του και προσελκύσουμε επαγγελματίες οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά, αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας αποκτά έναν κακό όνομα στην αγορά. Οπότε κανένας δεν θα εμπιστεύεται τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες από την Κύπρο. Και αυτό βεβαίως θα έχει ως αποτέλεσμα να μην έρχονται εταιρείες στην Κύπρο. Οπότε ο ρόλος του υπόπτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Και είναι εδώ που λέμε ότι είναι σημαντικό σαν χώρα να προφυλάσσουμε τον όνομα μας. Δυστυχώς, ένα πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα με την τραπεζική κρίση που υπήρχε στην Κύπρο και από εκεί βεβαίως ξεκίνησαν πολλά από τα προβλήματα, αλλά ίσως και από κάποιες ελλείψεις που είχαν στις διαδικασίες τους τράπεζες όσον αφορά τις διαδικασίες της λεγόμενης anti-money laundering, γενικότερα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν αποκτήσει κάποιον κακό όνομα. Πολλοί από εμάς που πάει στο εξωτερικό το βλέπουμε αυτό το κακό όνομα και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Και είναι εδώ που σηκώνει για έτσι λίγη προσοχή να μην βγάζουμε και λίγο τα μάτια μας από μόνοι μας, ώστε να προστατεύουμε το όνομα της χώρας. Εγώ γενικότερα πιστεύω ότι ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη πολύ περισσότερο στην Κύπρο
είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα όπως το Λουξεμβούργο, μια χώρα που είναι 300.000 κάτοικοι, η οποία είναι η πιο προηγμένη όσον αφορά τον τομέα παροχής κλιματικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Μια χώρα η οποία αντιλαμβάνεστε πόσο πλούσια είναι λόγω αυτού του τομέα, πόσες θέσεις εργασίας έχει και μιλάμε για θέσεις εργασίας οι οποίες είναι ιδιαίτερα ψηλά αμοιβόμενες. Θα αναφερθώ στη συνέχεια για την ΠΑΦΟ, πώς θα μπορούσε και η ΠΑΦΟ να δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει κάποια δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Και πιστεύω ότι και σαν πόλη θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν καινούριους τομείς για να μπορέσουν να αναπτυχθούν θέσεις εργασίας και να μην φεύγουν βεβαίως οι περισσότεροι παφίτες να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις ή και σε άλλες χώρες. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή της χώρας μας, γιατί να διαλέξει κάποιος να προσφέρει υπηρεσίες από τη χώρα μας. Και αυτό αφορά βεβαίως όχι μόνο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, θα διαλέξει να επιλέξει την Κύπρο για να έχει, ας πούμε, το head office του, το διοικητικό κέντρο της επιχείρησης του, να το έχει στην Κύπρο ή να το έχει, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι οι παράγοντες που κοιτάζει κάποιος. Γενικότερα, σίγουρα κοιτάζει να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, δηλαδή να μην αλλάξει συνέχεια η φορολογία. Διότι, αν εγώ θα κάνω δουλειά σε μια χώρα και ο φορολογικός συντελεστής 15% ή 12,5% όπως σήμερα στην Κύπρο, και συνέχεια την επόμενη χρονιά πάει στο 15%, ύστερα πάει στο 20%, ύστερα ξαναπάει στο 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι σαν επιχείρηση δεν μπορώ να κάνω καλό σχεδιασμό ώστε να φέρω την επιχείρησή μου. Οπότε το φίσκα, το λεγόμενο φίσκα στα πύρη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο στο να μπορώ να λειτουργώ η επιχείρηση. Τα κόστη παίζουν μεγάλη σημασία και εδώ από ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε σαν χώρα στο να κάνουμε ή να προσφέρουμε υπηρεσίες είναι το κόστος. Που το κόστος του να προσφέρεις υπηρεσίες στην Κύπρο είναι ακόμη πολύ χαμηλότερο από χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Σιγκαπούρη, που εκεί υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Η διαθεσιμότητα προσωπικού, και θα έρθω μετά να το συνδέσω με τα πανεπιστήμια, δηλαδή αν θέλουμε σαν χώρα, για παράδειγμα, να αναπτύξουμε το χρηματοοικονομικό τομέα, πρέπει να σκεφτούμε τι είδους επιστήμονες πρέπει να βγάζουμε από τα πανεπιστήμια, τι είδους κόστες πρέπει να προσφέρουμε σαν πανεπιστήμια, τι είδους εκπαιδεύσεις πρέπει να κάνουμε ώστε αυτές οι εταιρείες να μπορούν να βρίσκουν εύκολα προσωπικό. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Όπως για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκε ότι ο φίλος από το ΔΕΠΑΚΙ έχει να κάνει και με την ναυτιλία, τότε που ήμουν στο Υπουργείο είχαμε δώσει σαν κυβέρνηση κίνητρα στο να δημιουργηθούν στοιχεία τα οποία αφορούν την ναυτιλία, διότι ήταν το παράπονο της βιομηχανίας ότι δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό τεχνικά εκπαιδευμένο στον τομέα της ναυτιλίας και αναγκάζονταν να φέρουν κόσμο από την Ελλάδα ή άλλες χώρες που σίγουρα ήταν πολύ πιο ακριβό με την έννοια ότι κάποιος θέλει περισσότερα χρήματα για να έρθει από τη χώρα του. Επομένως, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ένα άλλο πράγμα που έχει σημασία είναι το λεγόμενο connectivity. Να υπάρχει σύνδεση, αεροπορική σύνδεση, στην περίπτωση μας, επειδή είμαστε νησί, μόνο αεροπορική σύνδεση, ώστε να μπορεί κάποιος από την Κύπρο να ταξιδεύει σε άλλες χώρες. Διότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο δεν έρχονται για την τόπια αγορά. Η τόπια αγορά, η τόπια καφεαγορά στην Κύπρο είναι πάρα πολύ μικρή. Είμαστε μια χώρα των 800.000 κατοίκων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος που έρχεται στην Κύπρο για να προσφέρει υπηρεσίες από την Κύπρο και όχι σίγουρα για να πάρει περατολόγιο στην Κύπρο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και μετά έχουμε βεβαίως άλλα θέματα όπως η ποιότητα ζωής, η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι υστερούμε σαν χώρα και σίγουρα η λεγόμενη φήμη. Έχω παρέμψει σήμερα έναν snapshot τέλος πάντων από το Doing Business in Cyprus. Απλώς να πω ότι είμαστε ένα αριθμός 54. Είναι πιο πολύ καλός αριθμός η σειρά μας ακόμα. Και αυτό δείχνει πώς ακόμα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη χώρα μας ώστε κάποιος να κάνει δουλειά από τη χώρα. Και αυτό αφορά βεβαίως όχι μόνο για αυτές τις εταιρείες που έρχονται να κάνουν δουλειά από την Κύπρο σε άλλες χώρες, αλλά ακόμη και το θέμα αν κάποιος που έρχεται να επενδύσει στην Κύπρο. Και επειδή, εντάξει, ενώ άλλο ο τομέα, να έρθει κάποιος γιατί να έρθει να επενδύσει στην Κύπρο, και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι ελληνικές επενδύσεις, αλλά να το πούμε μετά ή να το αγγίξουμε μετά. Άρα, ξέρεις πώς είναι το protection of the investors, η πρόσταση των επενδυτών, η
είναι registered property in 71. Το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Είναι αρκετά χαμηλό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έρθει να κάνει μια επένδυση στην Κύπρο, έχει χαμηλό το ranking μας σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Δηλαδή, είμαστε αρκετά χαμηλά και πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά. Το Το 23 είναι το πρόβλημα. Και τούτο έχει να κάνει και με τις επενδύσεις που γίνονται στον χώρο μας. Δηλαδή, αν σκεφτούν οι διαδικασίες, το χτεματολόγιο, επειδή έχουμε εδώ αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με τον τομέα των ακινήτων. Είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Είχε εξαγγείλει βεβαίως η κυβέρνηση να γίνεται με γρήγορες διαδικασίες η έγκριση των επενδύσεων. Δυστυχώς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει να το περάσουμε. Είναι κάτι όμως που σίγουρα θα πρέπει να γίνει, ώστε να υπάρχει ευκολία στις επενδύσεις. Εγώ έκανα μια σύγκριση εδώ μεταξύ των κύριο χρηματοοικονομικών κέντρων στον κόσμο, έβαλα την Κύπρο, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Σιγκαπούρη, Ιρλανδία και προσπάθησα να συγκρίνω τους ανταγωνιστές μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια τον ανταγωνιστή μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Σιγκαπούρη. Να σας πω ότι υστερούμε σε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία. Σίγουρα είμαστε μπροστά όσον αφορά τα θέματα νομοθεσίας, όσον αφορά τα θέματα της τεχνικής απονομής δικαιοσύνης, των νομοθετικών πλαίσιων, με την έννοια ότι εμάς για να γίνει αλλαγές στην νομοθεσία, μπορεί να εκκρεμεί μια νομοθεσία, ένα νομοσχέδιο στο Γενικό Εισαγγελέα για 2 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Ένα με τέσσερα, ένα είναι ο καλύτερος, 4 όχι ο. Οπότε, απλώς ήθελα να δείξω ότι υστερούμε σημαντικά με κάποιους από τους ανταγωνιστές. Σίγουρα έχουμε κάποια προτερήματα στον τομέα της ποιότητας ζωής, στον τομέα του πραγματικού κόστους, αλλά αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές μπορεί να πούν να πληρώσουμε παραπάνω, αλλά να έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Και εγώ το είδα όταν είχα πάει στο Λονδίνο για να προσπαθήσουμε να φέρουμε εταιρείες που είχαν να κάνουν ασφαλιστικές εργασίες, που είχαν να κάνουν με τον τομέα της ναυτιλίας λόγω του Brexit. Και πολλές από αυτές τις εταιρείες, η πρώτη επιλογή ήταν το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, και η τελευταία επιλογή ήταν η Κύπρος. Δυστυχώς. Παρά το γεγονός ότι κάποιες ήρθαν. Και ο λόγος απλούστατα ήταν διάφοροι παράγοντες, ήταν σίγουρα οι νομοθεσίες, ήταν σίγουρα η φήμη, και έπαιζε ρόλο ακόμα και η συνδεσιμότητα. Διότι μια αγγλική εταιρεία είναι σωστά μέσα στην Ιρλανδία που εντύπω. Το τι μας έσωσε σε κάποιο βαθμό ήταν το γεγονός ότι είχα γίνει τόσο δημοφιλή στο Λουξεμβούργο και Ιρλανδία από τις εταιρείες που προσπαθούσαν να φύγουν από την Αγγλία λόγω του Brexit, ώστε κάποιες από αυτές αποφάσισαν να έρθουν στην Κύπρο λόγω του ότι θα έπαιρνε πολύ χρόνο να κάνουν το καθόλου. Εγώ να πω κάτι γενικότερα για την κεφαλαίωση. Να πω τα θετικά και να πω και τα αρνητικά που βλέπω. Δημήτρα, είμαι στην κυβέρνηση, οπότε μπορώ να πω πιο εύκολα. Απλώς να πω ότι. Εντάξει, εγώ να το πω επειδή έλαβε η Δήμητρα βεβαίως, να πω ότι γενικότερα θεωρώ ότι η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της κεφαλαγοράς υπάρχει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την αγορά. Η Δήμητρα Παγιάτα στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο Ανδρέας ήταν σε μια μεγάλη εταιρεία συλλογικών επενδύσεων. Τούτον σίγουρα βοηθά. Όμως έχουμε προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού, η αργή έγκριση των νομοθεσιών. Σίγουρα είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει αρκετές εταιρείες στην Κύπρο. Έχουν έρθει αρκετές εταιρείες συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο, τα λεγόμενα ταμεία αναλλακτικών επενδύσεων προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι ότι το 95% αυτών των ταμείων δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή, με την έννοια να είναι ταμεία τα οποία έχουν πολλούς επενδυτές, αλλά είναι ταμεία τα οποία είτε δεν έχουν χρήματα μέσα, είτε είναι ταμεία τα οποία αφορούν το λεγόμενο tax planning. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, δημιουργά ένα νομικό structure για σκοπούς προεδρικούς και όχι για σκοπούς προσέλκυσης επενδυτών. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι σαν χώρα δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πείσουμε στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων να φέρουμε διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων. Είμαι σίγουρος ότι η Δημήτρα να μας πει
παραπάνω για τον το θέμα. Άλλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι έχουμε προβλήματα με τον τραπεζικό τομέα. Για να έρθει ένα ταμείο σοβαρό να έρθει να... στην Κύπρο, πρέπει να έχει τον λεγόμενο θεματοφύλακα. Ο ρόλος του θεματοφύλακα είναι αυτός που διασφαλίζει τον επενδυτή όσον αφορά το στοιχείο ενεργητικό ως ταμείο. Να σας πω ότι στην Κύπρο δεν έχουμε διεθνείς τράπεζες, εκτός βέβαιως που τράπεζες Ρώσικες οι οποίες ήταν για άλλους σκοπούς εδώ, αλλά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα όπως ξέρω εγώ η HSBC. Ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Barclays έκλεισε, ήταν η Société Générale, η οποία υπάρχει με μια άλλη μορφή, αλλά δεν είναι με την μορφή, είναι Λιβανέζικη και όχι η Société Générale. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Και αυτό σίγουρα είναι μεγάλο μειονέκτημα όσον αφορά τη χώρα μας. Οι δικοί μας τραπεζικοί οργανισμοί έχουν τεράστια προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν και την καλύτερη φήμη όσον αφορά κάποιον που έρχεται από το εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα, ποιες ευκαιρίες παρουσιάζει η τόπια κεφαλαία αγορά. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν μια πραγματικότητα που θα πρέπει να δούμε είναι ότι όσον αφορά τις επενδυτικές εταιρείες, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ένας μεγάλος αριθμός αυτή τη στιγμή καταρχήν αφορά εταιρείες που έχουν να κάνουν με τον τομέα του retail effect. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο τομέας έχει μπει κάτω από το στόχαστρο του επόπτη της Ευρωπαϊκής, τέλος πάντων της Ευρώπης, και σίγουρα θα μειωθεί σημαντικό αριθμός αυτών των εταιρείων στην Κύπρο. Έχει αναπτυχθεί ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων, όμως εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς παίρνει κάποια βήματα όσον αφορά το substance, δηλαδή τι σημαίνει substance. Να δημιουργούνται οργανισμοί οι οποίοι έχουν εργασίες πραγματικές, δηλαδή δεν είναι μια βιτρίνα. Έρχεται κάποιος, δημιουργά μια εταιρεία, δημιουργά μια βιτρίνα και πραγματικές εργασίες είναι κάπου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά αυτόν τον τομέα, αλλά επίσης να κοιτάξουμε και νέα πράγματα. Να κοιτάξουμε το crowdfunding, να κοιτάξουμε το blockchain, ακόμα η Μάλτα. Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος στον τομέα του blockchain, έχει νομοθεσίες όσον αφορά το blockchain, ενώ εμείς στην Κύπρο είμαστε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε ακόμη πιο σοβαρά τον τομέα των τεχνολογιών και των startups. Σκεφτόμουν ότι στη Λεμεσόν τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι έχουμε έναν καλό φορολογικό πλαίσιο όσον αφορά τα intellectual property rights, τη φορολογία τους, έχουν όντως έρθει αρκετές εταιρείες startups στη Λεμεσό, οι οποίες δημιουργήσαν γραφεία, έφεραν προσωπικό στο εξωτερικό, εργοδοτήσαν προσωπικό στο εξωτερικό. Και μια και μιλούμε δηλαδή μπροστά σε παρεπιστημιακούς, να πω ότι όσοι έχουν σπουδάσει computer science είναι περιζήτητοι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, προγραμματιστές, επειδή είμαι και εγώ ανεμειγμένος σε ένα startup το οποίο έχει να κάνει με προγραμματισμό και σας λέω ότι δεν βρίσκεις προγραμματιστές. Απλώς για να δείξω ότι με κάποιες απλές κινήσεις μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιους τομείς οι οποίοι βεβαίως να βοηθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει σύνδεση των πανεπιστημίων με τις πραγματικές ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας, αλλά και ακόμα με το στρατηγικό σχεδιασμό ενός κράτους. Δηλαδή, αν σαν κράτος πούμε ότι θέλουν να αναπτύξουν τους 5 τομείς, θα μπορούσαμε να η κυβέρνηση να φέρει τα πανεπιστήμια να πει θέλω να υπάρχουν πτυχία όσον αφορά αυτούς τους 5 τομείς. Δηλαδή, αν κάποιος με ρωτήσει, για παράδειγμα, τι έχουμε έλλειψη στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι έχουμε έλλειψη ένα άτομα compliance. Το οποίο, εντάξει, μπράβο είναι ο πιο ενδιαφέρον τομέας, αλλά από την άλλη, έχει αρκετή έλλειψη αυτή τη στιγμή. Έχουμε έλλειψη όσον αφορά, ξέρω εγώ, τα computer programming. Απλώς είναι αυτό που λέμε η σύνδεση των πραγματικών αναγκών στις οικονομίες. Είχα πει προηγουμένως το παράδειγμα της ναυτιλίας, καταφέραμε και βάλαμε τις ναυτιλιακές εταιρείες να δίνουν ίδιες υποτροφίες σε φοιτητές. Έγινε σύνδεση με το University of Nicosia, διότι είχαμε πρώτα από τα Αθήνα πως το ΤΕΠΑΚ, συγγνώμη να το πω, αλλά επειδή τα κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν πιο αργά. Μετά είχαμε ένα από τα Αθήνα στο University of Nicosia, έγινε η σχολή ναυτιλιακών τεχνικών επαγγελμάτων και στην ίδια βιομηχανία και έδωσαν υποτροφίες, δώσαμε υποτροφία και σαν κυβέρνηση και στην βιομηχανία και είπε ότι όσοι αποφοιτούν από αυτό το πτυχίο τους έχω διασφαλισμένο ότι θα έχουν εργασία μόλις αποφοιτήσουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά τεχνικά. Απλώς να πω γενικότερα ότι όσον αφορά τους κύριους οργανισμούς που μπορούν να δημιουργηθούν,
αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι οι εταιρείες παροχής επενδυτικών οργανισμών, ένα μας τα πει είναι τραπεζό, και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Και υπάρχουν τα ταμεία, τα UCITS που απευθύνονται στο retail, δηλαδή στους ιδιώτες, και υπάρχουν και τα ταμεία που δημιουργούνται κάτω από τον Alternative Investment Fund Manager Directive, κάτω από τον νόμο εναλλακτικών επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες επενδυτές. Να αγγίξω τότε το θέμα της χρήσης ίσως αυτών των ταμείων και μια προσέλκυση επενδυτών, επειδή αναφέρθηκε ο προηγουμένως ο Γιώργος, πώς να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας. Να πω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε σαν Κύπρος να συνδέσουμε τόπια funds που δημιουργούνται τόπια στην Κύπρο με κάποιους τομείς τους οποίους σαν Κύπρος έχουμε κάποιο όνομα τέλος πάντων. Και μπορώ να πω πάλι το παράδειγμα της ναυτιλίας, διότι είμαι και εγώ ανεμιμονός σε κάποιο ναυτιλιακό ταμείο, θα μου γυράει η λούτρα, αλλά σίγουρα επειδή η Κύπρος είναι η χώρα με τον τρίτο μεγαλύτερο στόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι εν τούτο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να προσελκύσουμε κάποιους να δημιουργήσουν τέτοιου είδους ταμεία στη χώρα μας. Οπότε αν κάποιος σκέφτεται την Κύπρο, Λεμεσός, ναυτιλιακό κέντρο, είμαστε πιο μεγάλοι στον τομέα της πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη, οπότε κάνει νόημα να δημιουργήσει κάποιος επενδυτικά ταμεία τα οποία αφορούν την ναυτιλία. Και είναι εδώ που βεβαίως που θα μπορούσε και η νομοθεσία να βοηθά αυτά τα ταμεία, το οποίο πρέπει να πω ότι είχε ληφθεί υπόψη όταν συζητούν η σχετική νομοθεσία. Να αναφέρω το παράδειγμα του Όσλο στην Νορβηγία, η οποία η Νορβηγία έχει έναν πάρα πολύ αναπτυγμένο χρηματιστήριο που αφορά ναυτιλιακές εταιρείες. Έχει αναπτύξει πάρα πολύ τον τομέα της χρηματοδότησης της ναυτιλίας, τράπεζες, υπηρετεί ολόκληρη βιομηχανία εκεί, και αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ την οικονομία. Θα μπορούσε ένα άλλο πράγμα όσον αφορά τις συλλογικές επενδύσεις. Κάποιος να δημιουργήσει ένα ταμείο στην Κύπρο, το οποίο να χρησιμοποιείται για να μπορεί κάποιος να κάνει συλλογικές επενδύσεις στην ίδια τη χώρα μας. Και μια και μιλούμε για αυτό το θέμα, παρόλο που το έγραψα, προσπαθώ να περιοριστώ στο χρόνο 15 λεπτά που σα ξεπέρασα, να πω ότι αυτή τη στιγμή να πάρουμε ακόμα και την τόπια εγκεφάλαια αγορά, δηλαδή εμάς όλους μας, παρατηρούμε ότι οι τράπεζες έχουν μια ρευστότητα, επιπρόσθετη ρευστότητα, η οποία είναι, ξέρω εγώ, 15 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο. Κανονικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθεί ακόμα και η τόπια κεφαλαιόμενα και θα μπορούσαν αρκετοί που έχουν αυτή τη στιγμή καταθέσεις, τις οποίες δεν ξέρουν τι να τις κάνουν ή σκέφτονται να τις πιάσουν να τις βάλουν στο κυρίνα, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα συλλογικά ταμεία να κάνουν επενδύσεις. Και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όντως κυπριακά συλλογικά ταμεία για να γίνουν επενδύσεις στη χώρα μας, είτε στον τομέα των υποδομών είτε σε άλλους τομείς. Και υπάρχει τον τομέα των υποδομών με την έννοια ότι πάντα θεωρούνται πιο ασφαλείς μορφής επενδύσεων. Όπως ας πούμε, ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, για τη δημιουργία των υποδομών για το φυσικό αέριο στην Κύπρο. Μπορεί να κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα συλλογικό επενδυτικό ταμείο και να δώσει την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να επενδύσει. Ή ακόμα και επενδύσεις σε real estate. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σημείο. Ευκαιρία για την ΠΑΦΟ. Εγώ κάνω μια σύγκριση της ΠΑΦΟ με τις άλλες εμάς. Λοιπόν, παρόλο που είμαι λίγο prejudiced, πρέπει να πω ότι σαν πόλη εμείς υστερούμε αρκετά από τη Λεμεσόν και τη Λευκοσία. Με ποια είναι η υστερούμε από τη Λεμεσόν και τη Λευκοσία. Ξέρω ότι αν ρωτήσω ας πούμε τον αδερφό μου, τα αδέρφια μου για την ΠΑΦΟ, ένα μου πω έχει καλύτερο τρόπο να ζήσεις. Η πραγματικότητα όμως για κάποιον επαγγελματία που έρχεται στη χώρα μας, κάποιος που επιλέγει τη χώρα μας πρώτα, γιατί πρώτα να επιλέξει τη χώρα και μετά να επιλέξει την πόλη. Η αλήθεια είναι ότι σαν πόλη υστερούμε σε σχέση με άλλες πόλεις. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την ΠΑΦΟ, ας πούμε, με τη Λέμεσο, το μόνο πράγμα που θα έλεγα ότι σίγουρα υπερτερούμε είναι το θέμα του κόστους. Διότι όντως η Λέμεσος έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή τώρα για κάποιους να πάνε να δημιουργήσουν γραφεία ή εργασίες αυτή τη στιγμή στην πόλη. Εγώ πιστεύω στη Λέμεσο. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια πόλεις όπως η Λάρνακα και η Πάφος ίσως να έχουν την ευκαιρία να πάρουν και αυτές ένα μερίδιο αυτών των εργασιών. Το θέμα όμως είναι να δημιουργήσεις τις συνθήκες. Και παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος αναφέρθηκε στον πρόλογο του κείμενο ότι είναι και η Λάρνακα πίσω, να του πω ότι εγώ πιστεύω ότι η Λάρνακα είναι πιο μπροστά μας όσον αφορά αυτό την προσέλκυση, διότι η Λάρνακα έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα.
Έχει σίγουρα το κύριο αεροδρόμιο της πόλης. Είναι πολύ κοντά στη Λευκοσία, που είναι το διοικητικό κέντρο. Έχει θαλάσσια, οπότε κάποιος μπορεί να πει έχει ποιότητα ζωής όπως έχει η Πάφος. Και έχει ήδη προσελκύσει αρκετούς, ας πούμε, Ισραηλίτες ή αρκετές κατηγορίες επενδυτών, οι οποίες προτιμούν τη Λάρνακα για έναν αριθμό λόγο. Οπότε πρέπει και εμείς σαν Πάφος να προσπαθήσουμε να βρούμε το λεγόμενο νήσμα, το λόγο γιατί να έρθει κάποιος να ανοίξει γραφείο στον κήπο. Μπορεί το πράγμα να το κάνουμε συνδέοντας είτε να δώσουμε κάποια τοπικά κίνητρα, τα οποία πάντα πρέπει να πέφτουν κάτω από την νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να ήταν παραχώρηση γης, θα μπορούσε να ήταν δημιουργία κάποιου χώρου που να μπορούν να στεγάζονται αυτές οι εταιρείες, θα μπορούσαν αυτές οι εταιρείες να στεγάζονται μεταξύ λεμεσοπάθου, για παράδειγμα. Με λίγα λόγια, έχω συνεργάτες στον τομέα της ναυτιλίας που να αρέσει μας να μιλήσουμε Πάφο, κοντά στην Πάφο, για να μπορούμε να περνούμε λεμεσό. Αλλά θα μπορούσαν να δημιουργούν μέσα στη μέση τέλος πάντων, ώστε κάποιο να μπορεί να πηγαίνει και στη λεμεσό, να μπορεί να πηγαίνει και στην Πάφο. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ecosystem, ίσως κάτι σε αφορά την τεχνολογία. Πρέπει να σκεφτούμε εμείς σαν πόλη, και βάζοντας αυτό μέσα στους παθήνες βεβαίως, τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε κόσμο να έρθει να δημιουργήσει εταιρείες ή επιχειρήσεις. Και νομίζω ο ρόλος και των πανεπιστημίων σε αυτό μπορεί να είναι σημαντικό, διότι είχα δει προηγουμένως το παράδειγμα των το computer programmers. Να σας πω ότι όταν η Amtox αποφάσισε να πάει στη Λέμεσο, και θυμούμε πριν αρκετά χρόνια στον ηλεκτρικό τομέα, διότι ήταν πελάτες της ΕΣΤΕΓΙΑ που εργάζονταν τότε, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε τότε ήταν ο αριθμός των προγραμματιστών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες έρχονται στον τομέα των προγραμματιστών, θα μπορούσε να παράγουμε σαν πόλη πολλούς προγραμματιστές. Για ένα παράδειγμα, τώρα σήμερα που έχει μιλήσει. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρούμε κάτι ώστε να φέρουμε ανθρώπους και να δημιουργήσουμε τέτοιες εταιρείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητριάδη. Κύριε Καλογύρου, ο κύριος Λεπτός πριν φύγει και πριν έρθετε, είχε μπλέξει το εγκόμιο σας και χρησιμοποιήσε την αγάπη μου, όχι μόνο γιατί είσαστε από την Κερίνια, αλλά και γιατί είσαστε ένας επιστήμονας, ένας άτομο του οποίου έχω προοδεύσει τη ζωή. Με να μου επιτρέψετε πολύ τυπικά να διαβάσω ένα πολύ μικρό βιογραφικό σας για την ενημέρωση των φιλότητα. Η Δήμητρα Καλογύρου είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς από τον Σεπτέμβριο του 2011. Ο όραμα της είναι να καθιερωθεί η Κυπριακή Κεφαλή Αγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς μέσω της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της Κεφαλή Αγοράς. Επίσης, από τον Νεόβριο του 2012. Είναι μέρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεκτικού Επαγγέλματος, η οποία επιτρέπει τους ελεκτές και τους ελεκτικούς οίκους. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014, υπηρέτησε ως μέλος της Τριμερούς Αρχής Εξυγίασης μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Προηγουμένως εργαζόταν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ως ανώτερη λειτουργός και διαθέτει εμπειρία πέραν των 15 ετών στο χρηματοοικονομικό τομέα. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, και πρωτίστως του βαρισίμαντου ρόλου της στην διεσία της Επιτροπής Κεφαλαίου ανέπτυξε μια εις βάθος γνώση όλων των πτυχών της Κεφαλαίου και απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την έπριθμη και ομαλή ανάπτυξη τομέα και την προστασία των τελικών. Κυρία Καλογύρου, κατέχει στοιχείο οικονομικών και διεθνής επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά δημόσιας πολιτικής και μεταπτυχιακό και χρηματοοικονομικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Νομίζω ότι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Πάφο για να μιλήσω σε κόσμο στην Πάφο, συνήθως είμαι μεταξύ Λευκοσίας Λεμεσού, εν όψη του ότι έχουμε και πάρα πολλές εταιρείες, υποπτευόμενες εταιρείες δηλαδή, στη Λεμεσόν, ακριβώς για τους λόγους που είχα αναφερθεί πριν από τον αγαπητό Μάριο που ξέρω χρόνια. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, ιδίως τον Γιώργο τον Πίτρο που είναι και μέλος του Συμβουλίου μου πρόσφατα, ο
οπότε αντιλαμβάνετε αρκετά θέματα σε σχέση με την κεφαλαία αγορά πλέον. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και τους αγαπητούς λεπτούς εδώ, τους οποίους ξέρω χρόνια τώρα, όπως η συγκεκριμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, εφόσον δούλευα εκεί. Δεν θέλω να μπω ούτε εγώ σε πολλά τεχνικά θέματα, διότι αντιλαμβάνομαι από τους φοιτητές που βλέπω εδώ, θα πω με πιο απλά πράγματα, με πιο απλά λόγια, τι κάνει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και τον ρόλο μας. Ξέρετε ότι είμαστε μία από τις τρεις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Είναι η Κεντρική Τράπεζα, είναι οι Ασφάλειες και είναι και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα επιβλέπει τις τράπεζες, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς από τώρα από όσους επιβλέπει και οι ασφάλειες, οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα γίνεται ένας νέος οργανισμός που θα μπλέξουν μαζί οι ασφάλειες μαζί με τα ταμεία προμίας, που θα είναι άλλη ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Άρα γενικά είμαστε τρεις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, οι οποίες επιβλέπουμε το χρηματοοικονομικό τομέα. Εμείς, σε ό,τι αφορά τα... απλώς να σας πω ότι εμείς επιβλέπουμε, έχει αναφερθεί και ο Μάριος, στις εταιρείες τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι. Εκτός από το χρηματιστήριο της Κύπρου, που πάντα όταν λες χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, νομίζεις ότι είναι και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, σίγουρα είναι η εποπτική αρχή. Αλλά δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που επιβλέπει και τις εταιρείες τις συγκεκριμένες που επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Πάντα υπάρχει το connection και ήμουν και στο χρηματιστήριο χρόνια. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς επιβλέπει μεγάλες ομάδες άλλων εποπτευομένων πλην του χρηματιστήριου. Και θα αναφερθώ σε λίγο. Απλά να σας πω. Άρα, εμείς επιβλέπουμε την χρηματιστηριακή αγορά που σας ανάφερα πριν, τις εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, που είναι οι παγιές χρηματιστηριακές. Παγιές χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με το χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχουν αλλάξει και πλέον έχουν αλλάξει το όνομα και λέγονται εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα εταιριών τις οποίες επιβλέπουμε από την ένταξή μας στην Ευρώπη, το 2004. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή Κεφαλαίου, ο ρόλος της, είναι σε δύο μέρη. Έναν είναι η εποπτεία όλων αυτών των οντοτήτων που επιβλέπουμε, η αποτελεσματική εποπτεία όλων των οντοτήτων, έτσι ώστε να νιώθουν ασφαλείς οι επενδυτές την ώρα που έρχονται να επενδύσουν σε τέτοιες εταιρείες, ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους ή τουλάχιστον, εάν χάσουν τα χρήματά τους, έχουν έναν επόπτη που μπορούν να αποταθούν, έτσι ώστε να μπορεί να διερευνήσει τα διάφορα παράπονα που έρχονται από τέτοιες εταιρείες. Επίσης, έχουμε, όπως έχω αναφέρει, εκτός από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επιβλέπουμε και τα funds που έχουν αναφερθεί πριν από τον Μάριο. Είναι ένα καινούριο τομέα, το έχουμε αναλάβει από το 2014. Και με βάση αυτόν τον τομέα έχουμε αναπτύξει αυτόν τον τομέα σε μεγάλο βαθμό. Όπως σας έχω αναφέρει, αυτή είναι το όραμα και η αποστολή. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ευκαιστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Αυτό είναι το όραμα. Τώρα, πώς θα κάνουμε το όραμα, είναι με βάση
στο mission μας, που είναι να ασκούμε αποτελεσματική εποπτεία, έτσι να νιώθουν οι επενδυτές ασφαλείς και να έρθουν να επενδύσουν στην Κύπρο. Ασφαλώς όμως και η ανάπτυξη είναι ένας από τους στόχους της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, η υγιής ανάπτυξη της Κεφαλαγοράς μέσω διείσδυσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ θα δείτε τους εποπτευόμενους. Οι εποπτευόμενοι μας αρχίζοντας από το 2011 που έχω αναλάβει ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Θα δείτε ότι είχαμε αρκετές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που είναι το μπλε, αλλά βλέπετε πως έχουν αναπτυχθεί. Μέχρι το 2019 έχουμε μια μικρή πτώση που είναι αυτό που έχει αναφέρει και πριν ο Μάριος ότι έχουν μπει κάποιες περαιτέρω υποχρεώσεις και τα κόστη πλέον είναι αρκετά ψηλά για να αντέξουν κάποιες εταιρείες να συνεχίσουν να εργοδοτούνται, αλλά τα νούμερα είναι πραγματικά φανταστικά. Αρχίζοντας από το 118 έχουμε πάει στις 244 εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Από όλες αυτές τις εταιρείες, να ξέρετε ότι 10 ασχολούνται με το χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι υπόλοιπες ασχολούνται, οι μισές, με τα χρηματιστήρια του εξωτερικού, δηλαδή διενεργούν πράξεις διαφόρων επενδυτών με χρηματιστήρια του εξωτερικού, και οι άλλες μισές ασχολούνται με παράγωγα. Είμαστε με μια μεγάλη αγορά παραγόγων, σε διάφορα πάλι χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παράγωγα σε μετοχές, παράγωγα σε bonds, παράγωγα σε forex, είπαμε τώρα. Άρα έχουμε μια τεράστια αγορά παραγόγων, παρόλο δεν το ξέρουν αρκετοί τι επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Για να καταλάβετε, αυτές οι εταιρείες διενεργούν πράξεις στην Ευρώπη, αλλά και τρίτες χώρες, και έχουν πελάτες λίγους Κυπραίους, οι περισσότεροι πελάτες τους είναι από το εξωτερικό, Ευρωπαίοι αλλά και τρίτο χωρό. Και όλοι αυτοί οι πελάτες διενεργούν πράξεις σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά προϊόντα, διότι δεν επιβλέπουμε άλλα προϊόντα πλην το χρηματοοικονομικό. Και για να αντιληφθείτε το πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγορά, για τις εταιρείες μηλοπαροχής επενδυτικών υπηρεσιών, είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη σε συναλλαγές σε παράγωγα. Πρώτη είναι το UK, η Αγγλία, όσο το φαίνεται περίεργο. Δεύτερη είναι η Κύπρος, τρίτη είναι η Γαλλία και τέταρτη είναι η Γερμανία. Είμαστε ανάμεσα στις 4 μεγάλες χώρες. Η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί, οπότε να αντιλαμβάνεστε πόσοι μας βλέπουν, είμαστε μέσα στο radar, γιατί έχουμε αυτόν το μεγάλο market. Αλλά ακριβώς εμείς θέλουμε να εποπτεύσουμε αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα με τους επενδυτές. Παρόλο που αυτό το market είναι δύσκολο, διότι ασχολείται με πολύπλοκα προϊόντα, βγάλαμε πάρα πολλά warnings συνεχόμενα προς τους επενδυτές να προσέχουν που επενδύουν, και ιδιαίτερα είναι πάρα πολλοί προϊόντα τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ένας μέσος επενδυτής, όπως είπα τώρα τα παράγωγα σε χρεόγραφα, παράγωγα σε μετοχές, παράγωγα σε συνάλλαγμα, παράγωγα σε διάφορα άλλα είδη, τα οποία δεν μπορείτε εύκολα να τα αντιληφθείτε. Άρα δεν θα επενδύσετε τα λεφτά σας που έχετε σε τέτοια είδους προϊόντα, αν δεν ξέρετε, αν δεν είναι τα έξτρα χρήματα σας και αν δεν ξέρετε πού επενδύετε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα και έχουμε τόσες πολλές συναλλαγές. Μιλούμε για 3 εκατομμύρια συναλλαγές. Άρα το χρηματιστήριο είναι ένα μικρό κομμάτι, το τι είναι το υπόλοιπο market το οποίο επιβλέπουμε. Στο χρηματιστήριο συναλλαγές είναι πάρα πολλά μικρές τώρα, δεν υπάρχει όγκος συναλλαγών, εν ώψη του ότι οι εταιρείες μειώνονται, θα το δείτε παρακάτω. Σαν εδώ βλέπετε το πράσινο, είναι οι εισηγμένες εταιρείες. Οπότε αρχίσαμε με 127 εισηγμένες εταιρείες και καταλήξαμε στις 75, μπορεί να έχω 64 τώρα. Όταν αντιλαμβάνεστε, στο χρηματιστήριο πλέον υπάρχει μια φυγή εν ώψη των ψηλών κόστων, το οικονομική κρίση,
η αναδιάρθρωση που γίνονται με τις τράπεζες, έτσι ώστε να ξέρουν τα οικονομικά τους να είναι εντάξει, να βγάλουν αποτελέσματα. Οι περισσότερες δεν μπορούσαν να βγάλουν οικονομικές καταστάσεις για τους επενδυτές. Οπότε αναγκαστικά μετά από 1-2 χρόνια δεν βγάζεις ανακοινώσεις οικονομικές καταστάσεις, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς παρά τη διαγραφή των εταιριών από το χρηματιστήριο. Οπότε δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που υπήρχε παλιά για άντληση κεφαλαίου και να εισακτήσει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, όπως είναι τα funds, τα οποία θα δείτε εδώ, που τα αναλάβαμε το 2013-2014. Έχουμε περάσει τον νόμο των μεγάλων διαχειριστών, που είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία, το 2014, όπου οι μεγάλοι διαχειριστές δίνονται εταιρείες με substance, να το πω ότι υπάρχει προσωπικό σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι μπορεί να διαχειρίζονται πάνω από 100 εκατομμύρια κεφάλαια. Αυτό ήταν το ένα αυσμά, για να μπει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς θα αναλάβω όλο το πακέτο των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εναλλακτικών κεφαλαίων και θα είμαι υπόκτης για όλα τα θέματα που αφορούν αμοιβαία κεφάλαια. Οπότε, πήγαμε στην Κεντρική Τράπεζα, είχε ένα νόμο παγιών από το 99 που ασχολήθηκε με πολλά μικρά funds, τα λεγόμενα ίσεις που ήταν ιδιωτικά. Είπαμε αυτός ο νόμος να τον αναβαθμίσουμε, να μπορέσουν οι διαχειριστές να διαχειρίζονται οτιδήποτε funds μπορείς να φανταστείς, το έχουμε βάλει μέσα στην νομοθεσία, στην εθνική νομοθεσία και άρχισε η ανάπτυξη των στήσιμων εννοώ διαφόρων εναλλακτικών οργανισμών αλλά και τα usage που είναι τα ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι άλλη νομοθεσία και απευθύνεται πάλι σε ιδιώτες επενδυτές. Που και αυτά μαζί με τα εναλλακτικά κεφάλαια λέγονται οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί αρχίσαν από το 2014 και υπάρχει μια ανάπτυξη 100% τα τελευταία χρόνια. Το 2016 μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε ο τομέας κατά 100%. Δηλαδή, φαντάστε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει στο στήσιμο τέτοιων funds. Η άλλη υποπτευόμενη που έχουμε να αφήσει πίσω κανένα υποπτευόμενο είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, είναι οι εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Δεν είναι κάτω από τις επιτροπές κεφαλαιαγορές συνήθως αυτές οι εταιρείες, όμως αποφάσισαμε να τις αναλάβουμε το 2013, όταν είχαμε πρόβλημα με την Τρόικα, όταν ήρθε κάτω και μας είπε ποιος επιβλέπει τις εταιρείες που γράφουν εταιρείες άλλες στον έφορο εταιρεών και τους δίνουν οι διοικητικές υπηρεσίες. Και είπαμε ότι υπήρχε ένας νόμος 6 χρόνια περίπου, όταν ήρθα εγώ σε Επιτροπή Κεφαλαγοράς το 2011, ο οποίος δεν είχε περάσει, διότι υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφόρων το ποιος επιβλέπει αυτόν τον τομέα. Τελικά αποφασίστηκε να περάσουμε τον νόμο, να επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς τις εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών όσες δεν είναι κάτω από τον Bar Association τους δικηγόρους, όσοι στείλουν εταιρείες και δεν είναι δικηγόροι, να είναι κάτω από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, όσοι δεν είναι ελεκτές, δεν στείλουν εταιρείες και δεν είναι οι ελεκτές που τις κάνουν, να είναι πάλι κάτω από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Καταλήξαμε να έχουμε περίπου έναν 20% τέτοιων εταιριών, τις οποίες επιβλέπουμε μόνο για θέματα anti-money laundering. Και οι υπόλοιποι επιβλέπονται από τα δικά τους, από τον ΣΕΚ, οι ελεκτές και οι δικηγόροι από το Bar Association. Άρα υπάρχουν τρεις επόπτες αυτέλετες σε εισαγωγικά που επιβλέπουν τις εταιρείες αυτές, ένας είμαστε εμείς και τις επιβλέπουμε μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Επίσης να αναφέρω ότι τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τις επιβλέπουμε από το Α στο Z, ενώ τις εταιρείες τις εισηγμένες, επειδή διέπονται από τον περιεταιριών νόμων και δεν τις επιβλέπουμε στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά τις επιβλέπουμε μόνο πάνω σε τρία θέματα. Εάν δίνουν όλες τις προφορίες προς τους επενδυτές για σκοπούς διαφάνειας, τις επιβλέπουμε να θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια από τον κόσμο, τι γράφουν μέσα τα ενημερωτικά τους δελτία, δίνονται όλες οι προφορίες προς τους επενδυτές για να επενδύσουν και τις επιβλέπουμε επίσης σε ό,τι αφορά την κατάχρηση της αγοράς. Αν έχουν εσωτερική πληροφόρηση
διενεργούν πράξεις οι διοικητικοί τους σύμβουλοι χωρίς να κάνουν αναφορά με σκοπό την κερδοφορία. Άρα επιβλέπονται μόνο για αυτά τα θέματα οι εισηγμένες εταιρείες. Όλοι οι άλλοι επιβλέπονται, τους ρυθμίζουμε από τη σύσταση μέχρι το τέλος, μέχρι τη διαγραφή τους και τη διαλύση τους, όλα τα άλλα εγχείρηση. Λοιπόν, αυτή είναι η υποπτευόμενη μας. Ελπίζω να καταλάβαμε ότι έχουμε τέσσερις υποπτευόμενους τομείς και έναν είναι το κρυπτομαστήριο και οι συγμένες εταιρείες. Το νομοθετικό μας πλαίσιο, επίσης να σας πω ότι έχουμε και 108, εκτός που έχουμε άνοδο, η άνοδος μας ήταν 170% γενικά όλου του μάρκετ, μέσα σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο τραπεζικής κρίσης, οικονομικής κρίσης, καταφέραμε με βάση τις νομοθεσίες που έχουμε βάλει στην εθνική μας νομοθεσία, στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, αλλά και τις εθνικές νομοθεσίες που έχουμε κάνει, να φέρουμε επενδυτές από το εξωτερικό, έτσι ώστε να υποστηρίξουν την οικονομία ως εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα funds έρχονται ξένοι επενδυτές, βάζουν χρήματα στα funds τα οποία στείνονται για διάφορους σκοπούς. Ένας μπορεί να είναι διότι θέλουν να επενδύουν στη μαρίνα, άλλοι θέλουν να επενδύουν σε ακίνητα, άλλοι θέλουν να επενδύουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Άρα υπάρχουν διάφορες επενδυτικές πολιτικές στο shipping, όπως είχε αναφέρει και ο Μάριος πριν. Υπάρχουν πολλές και διάφορες επενδυτικές πολιτικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα funds με διάφορους επενδυτές για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρα πριν. Άρα, εμείς θέλαμε να στήσουμε το fund industry ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, βλέποντας ότι οι τράπεζες δεν μπορούσαν πλέον να χρηματοδοτήσουν την οικονομία λόγω των προβλημάτων που ξέρετε είχαν γίνει. Θέλω να πω λίγο για το νομοθετικό. Θα καταφέρνω εδώ. Λίγο πάνω στα νομοθετικά, το τι η Επιτροπή έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σε νόμους. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς νόμους που πρέπει να ακολουθούν οι εποπτευόμενες εταιρείες. Στο σημείο που οι compliance που αναφέρθηκαν πριν έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν μέσα στις εταιρείες, γι' αυτό και είναι περιζήτητη. Για μας είναι number one να είσαι ο compliance της εταιρείας. Άρα compliance σημαίνει ακολουθά. Βλέπει όλα τα νομοθετήματα που βγάζει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και προσπαθεί να τα ακολουθά με τρόπο ώστε η εταιρεία να μην παραβαίνει τις νομοθεσίες. Λοιπόν, αυτές είναι τα νομοθετικά πλαίσια που είχαμε πρόσφατα περάσει. Το 2019 περάσαμε το περί προσφοράς ενημερωτικού δελτίου νόμου. Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι επενδυτές μπορούν να δουν κεφάλαια μέχρι 5 εκατομμύρια στην Κύπρο χωρίς να χρειάζεται ενημερωτικό δελτίο. Το λέω και στην εισηγμένη εταιρεία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Άρα, χωρίς πολλές διαδικασίες πλέον, μπορείς να αντλήσεις κεφάλαιο με έναν προφοριακό μνημόνιο, χωρίς να τύχει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αυτό ήταν για να απλοποιήσουν παραπάνω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλαν κάποια κεφάλαια ή πολλά κεφάλαια, να ξεπερνούμε τα 5 εκατομμύρια, για να μπορέσουν να τα αντλήσουν πολύ πιο εύκολα από την Ευρώπη. Αυτό το έχουμε περάσει πρόσφατα, το 2019. Το 2018 περάσαμε το Γενάρη το MiFID 2, είναι ο νόμος που διέπει τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Έχουμε περάσει την τέταρτη οδηγία μαζί με την ΜΟΚΑ στην Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά το money laundering και πάμε προς την πέμπτη οδηγία του money laundering που θα μπει αρχές του 2020. Αυτά είναι τα νομοθετήματα τα σημαντικά. Επίσης, όπως ανάφερα και πριν, αυτός είναι
πώς έχει εξελιχθεί ο νόμος, η νόμη των φαντ. Αρχίσαμε, όπως σας είπα, το 2012, ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και μας βρήκε για τα ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι φαντς, τα οποία μπορεί να επενδύουν και οι μικροεπενδυτές. Είναι, είναι πιο ασφαλή από τα οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, διότι διέπονται από πολύ αυστηρές νομοθεσίες που μπορούν να επενδύσουν. Άρα αυτά είναι τα ΟΣΕΚΑ, τα βάλαμε το 12, αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένα στην Κύπρο. Μπορώ να σας πω, μπορεί να έχω μόνο 3 usage. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ευδοκιμούν περισσότερο τα εναλλακτικά κεφάλαια, δηλαδή εναλλακτική μορφή οργανισμών επενδύσεων, που έχουμε πάλι το 2013 με τον μεγάλο manager, που μπορεί να επενδύσει πάνω των 100 εκατομμυρίων. Μετά αναβαθμίσαμε τον νόμο της κεντρικής και έχουμε βάλει καινούργια είδη funds που μπορεί ένας μεγάλος manager να εκδώσει. Και επίσης εναρμονιστήκαμε με την άλλη οδηγία, την υπεύθυνη οδηγία, το usage, και το 2018, πολύ πρόσφατα, αναθεωρήσαμε πάλι τον νόμο των εναλλακτικών επενδύσεων και βάλαμε ένα νέο entity μέσα που λέγεται COE. Είναι ένα fund το οποίο δεν χρειάζεται να το εγκρίνει η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, φτάνει ο μεγάλος ο manager να τον, ο ίδιος να τσεκάρει όλα τα πράγματα που έπρεπε να έχει αυτόν το φαν, για να απλοποιήσουμε πάλι τις διαδικασίες αν θέλει κάποιος να εκδώσει φαν, το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο τώρα. Βάλαμε το 2018 και έχουμε ένα αρκετά COE. Συγκριτικά πώς λέγεται? Registered Funds. RIFE. Registered Alternative Funds. RIFE. Είναι αρκετά διαδεδομένο, διότι δεν χρειάζονται πολλές διαδικασίες προς έγκριση. Απλά πρέπει να βρεις όμως τον manager, ο οποίος θα σου αναλάβει το φαν να το διαχειρίζεται. Στην Κύπρο έχουμε περίπου 25 μεγάλους managers. Είναι καλά, διότι πότε αρχίσαμε και τώρα είμαστε το 19, έχουμε 25 μπορεί, και έχουμε και στο pipeline να εγκρίνουμε κι άλλους. Μιλούμε για τους μεγάλους managers, διαχειριστές που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 100 εκατομμυρίων. Είναι ξένο συμφερόντων, έρχονται από Λουξεμβούργο, Ευρώπη, έρχονται από Ελλάδα, αρκετοί, για να στήσουν εδώ εταιρείες διαχείρισης, και Αγγλία. Άρα έχουμε πολύ προοπτική, θεωρώ, πάνω στον τομέα αυτό. Φτάνει να υπάρχουν και στην ΠΑΦΟ, αν υπήρχαν κάποιοι promoters οι οποίοι μπορούν να προμοτάρουν αυτά τα θέματα, θα μπορούσε και η ΠΑΦΟ να προσελκύσει διαχειριστές στην ΠΑΦΟ για να γίνουν established. Απλά πρέπει να υπάρχουν τα άτομα εδώ, οι οποίοι ξέρουν τα νομοθετικά θέματα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ορθά προς τους ξένους επενδυτές. Διότι στη Λευκοσία έχει αρκετούς promoters, στη Λεμεσόν το ίδιο. Στην ΠΑΦΟ δεν ξέρω. Όταν λέτε promoters, εννοείται management company? Όχι, promoters είναι τα άτομα μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς και τους επενδυτές που θέλουν να στήσουν funds. Δεν είναι regulated, δεν τους ελέγχουμε, τους επιβλέπουμε, αλλά είναι αυτοί που είναι, εμείς δεν πάμε να πούμε στο εξωτερικό, παρευρεθόμαστε να πούμε μόνο τι έχουμε ως ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά δεν είμαστε εμείς που θα προσελκύσουμε τους επενδυτές. Υπάρχουν οι διάφοροι promoters, έτσι τους λέμε, είτε είναι η PwC, είτε είναι KPMG, είτε είναι δικηγορικά γραφεία, είτε είναι ελεκτικά άλλα γραφεία, οι οποίοι κατέχουν τα θέματα της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, όταν πάνε στο εξωτερικό παρευρέθονται, έτσι ώστε να πείσουν επενδυτές για να έρθουν στην Κύπρο και μετά γεμίσουν τις φόρμες που έχει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, τα application forms, για να στήσουν είτε διαχειριστές είτε funds. Αυτή είναι η προμόδηση, οι οποίοι φέρνουν χρήματα, φαντάζομαι, από τους διάφορους που καταφέρνουν να φέρουν Κύπρο. Ξέρω τον Γιώργο τον Πίτρον, παντός, το οποίος έχει κόμπρεκτια προοδάρει τα θέματα της Επιτροπής.
Για τα fans έχουμε, περιμένουμε ακόμα δύο νόμα θετήματα. Το ένα είναι και ένα χρόνο στην Γενική Εισαγγελία και νομίζω πρόσφατα άκουσα μετά από ένα χρόνο που ήταν να πάει πολύ. Είναι οι λεγόμενοι mini managers. Έχουμε τους μεγάλους managers που αναλαμβάνουν fans πάνω των 100 εκατομμυρίων. Τώρα θα βάλουμε και τους mini managers, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν fans κάτω των 100 εκατομμυρίων, απλά για να δημιουργήσουμε και πιο μικρούς διαχειριστές. Επίσης, έχουμε τους ακόμα μια ένα νομοθέτημα, το οποίο είναι πάνω στην Επιτροπή Κεφαλαίου και θα ξαναβγάλουμε σε consultation. Είναι οι administrators, έτσι λέγονται. Είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις διοικητικές υπηρεσίες ενός fund manager, ο οποίος μπορεί να δώσει αυτή τη δουλειά στους administrators, να του κάνουν το net asset value καθημερινά και τους πελάτες που βρίσκει το fund να μπορεί να τους να κοιτάζει όλα τα στοιχεία τους για θέματα money laundering. Άρα αυτοί τώρα δεν είναι εποπτευόμενοι, σε λίγο θα γίνουν και αυτοί εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Όλα αυτά είναι για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο οι επενδυτές να νιώσουν ασφαλή. Δηλαδή είναι εποπτευόμενες οι τράπεζες, εποπτευόμενα τα funds, εποπτευόμενοι διαχειριστές και εποπτευόμενοι administrators. Άρα να υπάρχει ένα πλαίσιο εποπτείας για όλα αυτά τα ένθεση και να νιώσουν ασφαλείς όλοι οι επενδυτές που έχουν ερευνήσει σε τέτοια instruments. Μπορώ να πάμε παρακάτω. Απλά επειδή ο Μάριος ανάφερε ότι έχουμε funds χωρίς substance και αρκετά είναι για tax structures. Στην αρχή θεωρώ ότι έτσι έχει γίνει. Στην αρχή, μέχρι να μεγαλώσει αυτό το market, δημιουργηθήκαν κάποια funds τα οποία απλά υπήρχαν εκεί μέχρι να έβρουν επενδυτές. Όμως έχουμε αλλάξει την νομοθεσία τον 6/2018 και είπαμε έχετε 12 μήνες όλοι, όλοι αυτοί που δεν έχετε βρει επενδυτές ακόμη και κάνετε το structure, να βρείτε επενδυτές. Αν δεν βρείτε επενδυτές, τότε διαγράφονται, διαλύουμε τα funds τα οποία έχουν γίνει μόνο για να υπάρχουν εκεί, στην περίπτωση που βρεθεί επενδυτής. Άρα έχουμε διαγράψει αρκετά μαριαίως τώρα το ότι δεν έχουν βρει επενδυτές. Όχι, και τότε δεν έχουν βρει επενδυτές, είχαμε το τζόμε. Άρα η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να εγκρίνει έναν επενδυτή ή έναν φαν. Διότι δεν είναι κάτω από το σκόπ του νόμου. Ο νόμος λέει δύο και πάνω επενδυτές είναι συλλογική επένδυση. Δεν είναι ένας επενδυτής συλλογική επένδυση. Άρα, αλλά επειδή πολλοί έχουν family office, σημαίνει είναι ο παπάς, η μάμα, τα αδέρφια, η ξαδέρφια κτλ. Όλοι έχουν χρήματα για να βάλουν σε ένα φαν για να επενδύσουν κάπου. Όμως, καμιά φορά θέλουν και αυτοί να είναι protected από την Επιτροπή γιατί μαλώνουν μεταξύ τους. Άρα, ίσως υπάρχουν και οι λόγοι που έρχονται τα family office στην Επιτροπή, όμως δεν τα δεχόμαστε ως ένας επενδυτής. Θέλουμε να θεωρούμε ότι θα βάλουν κι άλλους στο μέλλον. Είναι κάτι που κοιτάζουμε. Αλλά στις γενικές γραμμές, εσύ θα βλέπεις τα funds under management, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί στα 6,8 δις. Δηλαδή από την ημέρα που είπαμε ότι θα αναπτύξουμε τον τομέα των funds, έχουμε τους διαχειριστές τους μεγάλους που επαναλαμβάνουν πάνω των 100 εκατομμυρίων και μέσα βλέπετε ότι έχουμε κεφάλαια που την Κύπρο να διαχειρίζονται δικοί μας διαχειριστές 6,8 δις. Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ προοπτική, διότι μέσα σε λίγα χρόνια έχει αναπτυχθεί αυτός ο τομέας σε τέτοιο βαθμό. Έχουμε ξεπεράσει την Ελλάδα που ήταν από χρόνια είχαν τα funds στην Ελλάδα και προσπαθούσαν να φέρουν επενδυτές. Νομίζω στην Ελλάδα είναι 6 δις μετά από πόσα χρόνια. Εμείς
μέσα σε 4 χρόνια, 5 χρόνια, 4 θα έλεγα χρόνια, 16, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τα 6,8% under management. Και θεωρώ ότι έχει αρκετή προοπτική τα θέματα των οργανισμών εναλλακτικών υπολογιστών. Απλά να σας πω ότι κάποια στατιστικά, όπως φαίνεται εδώ, η επενδυτική τους πολιτική περισσότερο είναι σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και σε ακίνητα. Σε private equity, δηλαδή επενδύουν σε εταιρείες, συμμετοχές εταιριών, οι οποίες μπορεί να κρατούν έναν ακίνητο, μπορεί να είναι εταιρείες holding, οι οποίες κρατούν marina, οι οποίες κρατούν shipping, πλοία κτλ. Άρα έχουμε την κατηγορία των ακινήτων είναι μόνο 16% που επενδύουν μέσω των funds, αλλά στην κατηγορία των private equity έχουμε περίπου το πιο μεγάλο ποσοστό, 48%. Και έχουμε και άλλες κατηγορίες, τις οποίες δεν έχω βάλει εδώ, που είναι αναπτυσσόμενες, δηλαδή τα funds μπορεί να επενδύσουν σε τομείς της ενέργειας, το επόμενο slide, και στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, τελευταία, βλέπουμε funds τα οποία επενδύουν σε fintech. Δηλαδή έρχονται επενδυτές, φέρνουν χρήματα και επενδύουν σε startups, αυτό που ανάφερε ο Μάριος πριν, οι οποίοι επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα. Άρα, γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ προοπτική τα θέματα των funds, γιατί μπορεί να επενδύσει σε οτιδήποτε τομή σκεφτείτε, στην ενέργεια και στην ναυτιλία. Θεωρούμαστε ως Επιτροπή Κεφάλαιο Αγοράς Μοντέρνα, θέλω να πιστεύω, Επιτροπή Κεφάλαιο Αγοράς, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τεχνολογία και γενικά έχουμε δημιουργήσει το λεγόμενο κόμβο καινοτομίας. Αυτό το έχουμε κάνει το 2018, απλά για να δούμε, να διερευνήσουμε χρήσεις της χρηματοοικονομικής και ρυθμιστικής τεχνολογίας, έτσι λέγεται, που είναι FinTech ή RegTech. Κάναμε μια ομάδα στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς όπου βλέπουμε διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι startups και οι οποίες θέλουν να διεισδύσουν στην αγορά καινούργια καινοτόμα προϊόντα. Εμείς θα βλέπουμε να δούμε αν υπάρχουν οποιαδήποτε ρίσκα προς τους επενδυτές ή αν χρήζει να γίνουν regulated από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς πριν διεισδύσουν στην αγορά, διότι μπορεί να εμπίπτουν στο εφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Άρα κάνουμε τον κόμπο καινοτομίας και έχουμε εκεί πέραν των 35 με 40 εταιρείες μέχρι τώρα που έχουν είτε RegTech Solutions λέγονται, δηλαδή μας δείχνουν την ανάπτυξη δικών τους software που μπορούν να πουλήσουν στην αγορά μας, στους επόμενους μας και θέλουν να δουν αν η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς έχει οποιασδήποτε παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα software. Μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη για anti-money laundering software, το οποίο μπαίνει όλη η νομοθεσία της Επιτροπής είναι μέσα σε software application που μπορεί μια εταιρεία να θέλει να το χρησιμοποιήσει εύκολα, γρήγορα για να κατατάξει τους πελάτες της high risk, medium και low risk χωρίς να χρειάζεται να πιάσει πολύ γραφειοκρατία για να το κάνει. Άρα πλέον προχωρούμε σε πάρα πολλά μεγάλους ρυθμούς σε διάφορα τεχνολογία και οι εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία συνεχόμενα για να μπορούν να μην έχουν τόσο πολύ προσωπικό και να μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά την εργασία τους χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους softwares. Και τα βλέπουμε από πριν ως Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, να δούμε τι έχει στην αγορά. Επίσης, είδαμε τελευταίως, βλέπουμε τα λεγόμενα blockchain technology, το οποίο εντάξει, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε ως Επιτροπή. Έχουμε δει τα λεγόμενα MTFs, εντάξει, είναι Multilateral Trading Facilities, συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά είναι ορολογίες που χρησιμοποιούμε στους νόμους, που είναι μικρά, το πω, μικρά χρηματιστήρια που χρησιμοποιούν το blockchain technology για να έχουν πάνω τα crypto assets τους. Έχουν άδειες, μπορεί από πολλά περιορισμένες χώρες, τώρα το Γιλμπαρτάλ, η Μάλτα άρχισε και δεν άρχισε να διάδειες.
οι οποίοι όμως βλέπουν και την Κύπρο και έρχονται και σε εμάς για να δουν κατά πόσο θα τους αδειοδοτήσουμε. Αποδεχόμαστε το blockchain technology, αποδεχόμαστε τα crypto assets, όπως το bitcoin, litecoin, ethereum. Αυτά είναι καινούργια θέματα, τα οποία η Επιτροπή έχει εμπλακεί, αλλά έχουμε βγάλει και αρκετά warnings προς τους επενδυτές, που πάλι λέμε ότι δεν κάνει για τον μέσο επενδυτή να επενδύει σε crypto assets, διότι έχουν πάρα πολλά ρίσκα. Οπότε μόνο αν έχεις έξτρα χρήματα θέλεις να βάλεις τα χρήματα σε τέτοιου είδους εταιρείες που κάνουν αυτά τα θέματα και δεν είναι καν εποπτευόμενοι ακόμη. Άρα και να χάσεις τα χρήματα σου δεν έχεις κάπου να απευθυνθείς στην περίπτωση που βάλεις τα χρήματα σου σε τέτοιου είδους εταιρείες, αλλά τις κοιτάζουμε να χρήζει να γίνουν license από εμάς να αδειοδοτηθούν και να εποπτεύονται. Όμως χρειάζεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, χρειάζεται να δούμε ποια είναι τα ρίσκα του blockchain, πώς μπορούμε να ενώσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία που έχουμε με μια εθνική νομοθεσία σε τέτοια θέματα. Άρα το βλέπουμε όλα κάτω από το Innovation Hub που έχουμε κάνει. Η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο σε αυτά τα θέματα και έχει ανακοινώσει ότι θέλει να κοιτάξει αυτές τις εφαρμογές του blockchain και μάλιστα στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τέτοια τεχνολογία είτε στον εφόρων εταιριών για να κάνει ένα registry με τις εταιρείες, είτε οπουδήποτε υπάρχει registry, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει το blockchain technology, διότι θεωρείται μια τεχνολογία η οποία δεν μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα, μπορείς να πάρεις πίσω να κάνεις trace από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν μπορεί κάποιος να έρθει να αλλάξει και να κάνει fraud. Άρα, κάτι που βλέπουμε και εμείς. Αν θα τα διαδοτήσουμε στο μέλλον, το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη ακόμα δεν έχει έρθει με κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία να τα διαδοτήσει. Βλέπουμε την εθνική νομοθεσία αυτή τη στιγμή, αλλά και από την άλλη, για πρώτη φορά έρχεται με το FIFTA Directive Anti-Money Laundering που είπα πριν, το έχω αναφέρει πιο πριν ότι θα βάλουμε στην εθνική μας νομοθεσία του 2020 και λέει ότι όσοι είναι πάροχοι τέτοιων ειδών crypto assets, τότε πρέπει να έρθουν στην Επιτροπή της Αγοράς, να τους κάνει register και να τους επιβλέπει μόνο για θέματα money laundering πάλι. Άρα είμαστε συνέχεια για αυτόν τον τομέα. Στην επόμενη Επιτροπή θα αναλαμβάνει αλλά πάνε θέματα βάσει στον τομέα του money laundering. Άρα, αν υπάρχουν τέτοιοι πάροχοι, τότε εμείς θα τους δούμε, θα τους κάνουμε register και θα τους αναλάβουμε. Αυτά προς το παρόν σε σχέση με την καινοτομία. Ήθελα μόνο να αναφέρω για το θέμα της επιμόρφωσης των επενδυτών. Γιατί οι επενδυτές είναι αυτοί που πρέπει να ξέρουν ήδη πρώτα αν αυτά οι επενδύσεις που τους προσφέρονται είναι κατάλληλες για να επενδύσουν με τα χρήματα που έχουν. Και συνέχεια βγάζουμε ανακοινώσεις στο website μας, έχουμε ειδική σελίδα για τους επενδυτές για να βλέπουν. Επίσης, αν κάποιοι σας προσεγγίσουν σε σχέση με επενδύσεις, θα πρέπει να κοιτάξετε οπωσδήποτε τι εταιρεία είναι. Μπορεί να κάνετε Google. Μπορεί επίσης να μπείτε σε Επιτροπή Κεφαλαίου να κοιτάξετε αν η εταιρεία είναι εποπτευόμενη. Άρα έχει ασφάλεια κάποιος που την επιβλέπει. Οπότε βγάζουμε αρκετές ανακοινώσεις για θέματα επενδυτών. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι αρκετός κόσμος δεν κατέχει τα θέματα της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Έχουμε κάνει κάτι μελέτες, το ΤΕΠΑΚ έχει κάνει νομίζω μελέτη, την οποία την είδαμε και συμφωνούμε απόλυτα ότι υπάρχει αναλφαβητισμός σε σχέση με τα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Και έχουμε δώσει εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και προς τον Υπουργό Παιδείας δύο φορές και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολλές φορές το αναφέραμε ότι ίσως να είναι καλά τα οικονομικά θέματα να είναι στον κοινό κορμό των γυμνασίων και να μην πρέπει να το διαλέξεις από την τετάρτη τάξη, άρα δεν ξέρεις τι είναι τα βασικά. Διότι πολλοί μαθητές ως την τρίτη τάξη δεν ξέρουν τι είναι τα οικονομικά.
από την Τετάρτη, αν τα διαλέξεις, τότε θα μάθεις τι είναι κατάθεση, τι είναι επιτόκιο, αν τι είναι επένδυση, τι είναι χρηματοοικονομικά. Άρα λέμε ίσως στον κοινό κορμό να πρέπει να προσθεθεί αυτό το μάθημα. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετικές απόψεις ως πανεπιστήμιο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε από κάπου. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καλογύρου. Μετά από τον ως δημόσια ανεξάρτητη βοηθυπιακή και μετά από τον ιδιωτικό τομέα που μας εισάξει ο κύριος Δημητριάδης, η σειρά του ακαδημαϊκού που αξιολογεί τους κινδύνους και τη συμπεριφορά στα χρηματοοικονομικά. Ο Δ. Παναγιώτης Ανδρέου είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ. Για την περίοδο 2008-2010 εργάστηκε διέκτορας στο Durham University Business School, ενώ από το 2010 συνεχίζει στο ΤΕΠΑΚ. Τα κύρια ενδιαφέροντα του Δ. Ανδρέου σχετίζονται με χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση πιστοτικού κινδύνου τραπεζικά, τη συμπεριφοριστική χρηματοοικονομική και το χρηματοοικονομικό μας φοιτητισμό. Ο Δ. Ανδρέου έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και έχει συνεισφέρει στη συγγραφή ακαδημαϊκών βιβλίων. Πρόσφατες του επιστημονικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνούς κύρους περιοδικά. Για την περίοδο 2014-2016 διατέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεργατικού Δαμευτήριου Αμοχώς του Λάρνακος, ενώ από την περίοδο 2016-2018 διατέλεσε μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Επαρχίας Λάρνακος. Επίσης την περίοδο 2017-2019 διατέλεσε μέλος και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου. Έχει αρθρογραφήσει έντυπα και διαδικτυακά μέσα. Προς το παρόν συνεργάζεται με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την καταγραφή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα, σε αυτήν την καλή σεμινάριο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ΟΝΕΔΙΣΗ ΠΑΦΟΥ και στο Νεάπολης που μας φιλοξενεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη Λάρνακα έχω έρθει και όταν είχαν καλέσει, έλεγαν να ξεκινάμε πριν πάνω μισή ώρα διαδρομή, αλλά ήταν μεγάλη ευχαρίστηση που δέχτηκα την πρόσκληση. Ειδικότερα γιατί το θέμα αυτό είναι τις εναλλακτικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το τομέα μας. Και εγώ θα έδινα μια συμβουλή να συνεχίσετε στην ίδια θεματολογία. Άρα, αν δεν αλλάξετε θεματολογία για το επόμενο σεμινάριο, να συνεχίσετε γιατί το θέμα είναι ανεξάντρητο. Χρειάζονται πάρα πολλές ώρες συζητήσεων, γιατί μπορεί να βοηθηθεί τόσο ο κόσμος, όσο ταυτόχρονα να δημιουργηθούν ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία ή άλλους οργανισμούς στο να προωθήσουμε γενικότερα την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας. Πριν να ξεκινήσω, να πω έτσι ένα-δύο πραγματάκια. Εγώ θα ασχοληθώ ακριβώς από την άλλη μεριά της σηματολογίας, από ό,τι έχουν τοποθετηθεί οι φίλτατοι συνομιλητές μου, περισσότερο από το κομμάτι της ζήτησης για εναλλακτικές επενδύσεις και ενώ τον κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος, πόσο μπορεί να αντιληφθεί, να κατανοήσει, να αξιολογήσει και να μπορέσει ουσιαστικά να διαχειριστεί την πρόσθετη των διαθέσιμων εισόδημα που έχει, έτσι ώστε να φτιάξει, να βγαλίσει τα χρήματα του και να μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει την οικογένεια του σε κοινωνικό επίπεδο, να αφήξουν την επιμερία του νοικοκυριού. Άρα, εγώ θα δω περισσότερο από τη σκοπιά του απλού πολίτη, του καταναλωτή. Μιλούμε για εναλλακτικές επενδύσεις και εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν στην Κύπρο πάρα πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσε ο κόσμος να επενδύσει. Παραδείγματος χάρη, αναφερθήκε προηγουμένως η ναυτιλία. Τη συγκεκριμένη στιγμή, αν κοιτάξετε, κάνετε interview, συζήτησε μαζί με διάφορους γενικούς διευθυντές ναυτιλιακών εταιριών που είναι πλειοκτήτες, θα δούμε ότι πηγαίνουν στη Σιγκαπούρη, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο για να αντλήσουν χρήματα, για να χρηματοδοτήσουν κατασκευές πλοίων.
αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο, από τον απλό κόσμο. Και σήμερα υπάρχουν οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους εναλλακτικές επενδύσεις. Να πω κάτι πάνω στο αυτό που σου έλεγε προηγουμένως η πρόεδρος της Κεφαλαγοράς, που μίλησε ουσιαστικά για την ανάγκη της πρόθεσης και ένταξης της χρηματοοικονομικής παιδείας στη μέση εκπαίδευση, ακόμα και στη ανώτατη εκπαίδευση. Πριν 2-3 εβδομάδες είχαμε τα δύο άρθρα στο Economic Today, ήταν το ένα της κυρία Κατογύρου που μιλούσε για τον χρηματοοικονομικό ανθρωπισμό και δίπλα ακριβώς ένα δικό μου που μιλούσε για τις προκλήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και την ανάγκη ουσιαστικά με μεγάλη σημασία στο κομμάτι της χρηματοοικονομικής παιδείας. Να πω και να εκφράσω έτσι λίγο με παράπονο ότι τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα και έτσι στην καθημερινή ευκάλλει λίγο μαλλιά να προσπαθώ να πείσω ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε αλλαγές σε αυτόν τον τομέα. Γιατί το να δημιουργήσουμε χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα είναι η βάση έτσι ώστε να μπορέσουμε ο καθένας από εμάς και οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι οργανισμοί να προοδεύσουν οικονομικά και να εξασφαλίσουμε μια χρηματοοικονομική σταθερότητα η οποία δυστυχώς απουσιάζει από τον τόπο μας. Περνούμε τα τελευταία 20 χρόνια πολλά και διάφορα όσον αφορά το κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όχι. Όντως υπάρχει. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Έψαχνα έτσι μια ιδέα για να μπορέσω να ξεκινήσω σήμερα την διάλεξη. Και αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο πήρα από το Economic Today, το οποίο ήταν προσελίδο στους Financial Times. Είναι σημερινό, βλέπετε η ημερομηνία εκεί πέρα από 9/10/2019, όπου σχολιάζει ότι απογειώθηκε και πάλι το Bitcoin. Και αυτό έγινε εξαιτίας μιας ομιλίας του Προέδρου της Κίνας, που πυροδότησε το ράλι. Και συγκεκριμένα η τιμή του Bitcoin, που είχε φτάσει σε ένα πολύ χαμηλό πενταμινούς διάρκειας στα 7.500 δολάρια, λόγω αυτής της ομιλίας είχε χτυπήσει τα 10.332 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και η ερώτηση είναι τι ουσιαστικά προκάλεσε αυτό το ράλι σε αυτό το εναλλακτικό ενεργητικό. Έτσι είναι κρυπτονόμισμα, άρα μιλούμε για εναλλακτικές επενδύσεις. Και αν κοιτάξει κάποιος στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, είπε και μίλησε δημόσια ότι η Κίνα σκοπεύει να υιοθετήσει την τεχνολογία blockchain, που ουσιαστικά είναι η τεχνολογία που στηρίζει αυτό το κρυπτονόμισμα. Και τώρα το θέμα είναι ότι όντως πετάχτηκε απότομα και στην επόμενη διαφάνεια έχω ένα εδώ πέρα. Έχω την προσκύνη το Bitcoin, θα δείτε ουσιαστικά ότι υπάρχουν περίοδοι που πηγαίνει πολύ από τα πάνω. Σε 5 μέρες να αυξηθεί κατά 20% η τιμή του ή το αντίστροφο, σε 5 μέρες να μειωθεί κατά 30-40% η τιμή του. Και πηγαίνοντας πίσω σε αυτή την συζήτηση, ο πρόεδρος μίλησε για τον blockchain και είδαμε ουσιαστικά μια θεματική αύξηση του bitcoin. Και εγώ ως καθηγητής χρηματοοικονομικός θα ερμήνευα αυτή τη δήλωση ότι η Κίνα θέλει να υιοθετήσει μια τεχνολογία όπως παραδείγματος χάρη είναι η τεχνολογία που τυπώνει το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθεί ουσιαστικά να ελεγχιστοποιήσει την πιθανότητα πλαστογράφησης αυτών των ευρώ. Άρα ουσιαστικά δεν έχει πει κάτι ιδιαίτερα για τον Bitcoin, ο Bitcoin είναι μια καλή αναλλακτική επένδυση κτλ. Κτλ. Απλώς μιλάει για την τεχνολογία. Πού θέλω να οδηγήσω τη συζήτηση, θέλω να πω το εξής, ότι σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος, όχι μόνο στην Κύπρο που θα σχολιάσω σε λίγο, αλλά και στο παγκόσμιο, έχει θέματα στο να αντιληφθεί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Είτε αυτό το προϊόν είναι κλασικό, έτσι όπως είναι οι μετοχές ή τα ομόλογα, είτε είναι αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικές επενδύσεις ή νεοτερισμοί της χρηματοοικονομικής, που έχουν να κάνουν με κρυπτονομίσματα και πολλά άλλα τα οποία έχουμε ακούσει προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι των κρυπτονομισμάτων που είναι μεγάλο τόρο ανά το παγκόσμιο, μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για απόψη αυτών των κρυπτονομισμάτων. Και η απάντηση, αν έπρεπε να ρωτήσουμε κάποιου ακαδημαϊκού, αλλά να δώσουμε υπεύθυνε απαντήσει, είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα ακόμη. Έτσι, είναι καινούργια φρούτα τα οποία ξεκινάμε να μελετούμε. Αν κοιτάξει κάποιο το διαδίκτυο, ο καθένα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Στην πράξη είναι να μπορούμε να έχουμε υπεύθυνε δηλώσει για κάποια πράγματα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, έτσι και εδώ πέρα, αυτό το γράφημα περισσότερο είναι για να δούμε τα σκάμπανεβάσματα και ταυτόχρονα όλη αυτή την αβεβαιότητα
που κρύβεται πίσω από επενδύσεις από μια μορφή σε εναλλακτικό επίπεδο, όπως είναι το bitcoin. Άρα, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τέτοιου είδους επενδύσεις? Πρώτον, ότι αυτοί που αγοράζουν το bitcoin είναι συνήθως μη ενημερωμένοι χρήστες, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται uninformed users, και επιλέγουν το bitcoin ως εναλλακτική επένδυση. Στην πράξη, το bitcoin έχει δημιουργηθεί ως εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παραδείγματος χάρη, κάποιος Φιλιππινέζος δουλεύει σε μια κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία και θέλει να στείλει χρήματα στις Φιλιππίνες. Λαμβάνει χρήματα σε ευρώ ή σε δολάριο και θέλει με κάποιον τρόπο να αποφύγει συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον bitcoin έτσι ώστε να στείλει χρήματα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια στην οικογένειά του. Άρα είναι ένα εναλλακτικό τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, όμως τι έχει καταλήξει σαν στυλ επενδυτικό αγαθό. Έτσι, να επενδύσουμε πάνω στον bitcoin για να κερδίσουμε χρήματα. Τώρα, τι επενδύουν? Επενδύουν τα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν, έχουν άγνοια το τι είναι αυτό το bitcoin. Και το άλλο στοιχείο που γνωρίζουμε είναι το θέμα με το οποίο εγώ ασχολούμαι. Τα άτομα τα οποία είναι χρηματοοικονομικά εγγράμματα ή αλφαβητιζούμενα έχουν 82% μικρότερες πιθανότητες να κατέχουν κρυπτονομίσματα. Γιατί μάλλον ακούν την Επιτροπή Κεφαλαγοράς της χώρας τους ή άλλους ειδικούς που λένε ότι αυτές είναι ρυψοκίνδυνες επενδυτικές προσπάθειες. Και ταυτόχρονα δηλώνουν, μάλλον έχουν 40% μικρότερες πιθανότητες και δηλώνουν ότι πολύ πιθανόν να μην τα αγοράσουν ούτε καν στο μέλλον. Οπότε, αυτό το κομμάτι του χρηματονομικού αλφαβητισμού ή αναλφαβητισμού, γιατί αυτό ισχύει στα κυπριακά δεδομένα, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο παγκόσμιο. Εδώ πέρα αναφέρω την μελέτη του Standard & Poor's του 2014, που λέει ότι ένα στου δύο Ευρωπαίου πολίτε χαρακτηρίζονται ω χρηματονομικά αναλφαβητοί. Είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό. Φυσικά υπάρχει μια τεράστια διαβάθμιση σε αυτά τα ποσοστά. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Φινλανδία που έχουν την πρωτιά και άλλες χώρες όπως είναι παραδείγματος χάρη η Βουλγαρία και η Κύπρος μάλλον, που είμαστε έτσι πολύ στερούμε σε αυτό το κομμάτι. Και γενικότερα, αν κοιτάξουμε το σχολιασμό που γίνεται από οργανισμούς όπως είναι η ΟΣΑ, χαρακτηρίζεται ως ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Και πρέπει αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η ΟΣΑ που εδώ και 20 χρόνια ασχολείται με το θέμα. Κάθε φορά που υπάρχει σύναξη των G20, των G7, ο ΟΣΑ είναι εκεί πέρα και σχολιάζεται, ασχολείται με το θέμα και τους δίνει ενημέρωση. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αναγκάσουμε κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το θέμα. Άρα πρέπει να επιλέξουν κυβερνήσεις ή η πολιτεία να ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα, για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτή η έννοια, αυτό το θέμα, το πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε, σχολιάζω εγώ τώρα, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ορίζεται ως συνδυασμός ετοιμότητας γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς, που όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μπουν μαζί, τα χρειαζόμαστε έτσι ώστε ο καθένας από εμάς, των οικογενειών, να μπορεί να πάρει σωστές χρηματοοικονομικές αποφάσεις που να επηρεάζουν με θετικό τρόπο την χρηματοοικονομική του ευημερία. Και όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με θέματα τα οποία έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα. Και έτσι, να μην μπαίνω σε μεγάλη λεπτομέρεια, αναφέρονται στο κάτω μέρος αυτής της διαφάνειας. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς για τη θεματολογία της απόψινης εκδήλωσης είναι πόσο ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός βοηθά στο να υπάρχει ενεργή και σωστή συμμετοχή σε αυτές τις νέες εναλλακτικές επενδύσεις. Δεν έχω να σας δείξω σταριστικά για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, όμως μπορώ να δείξω σταριστικά για το πρόβλημα, το τι συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή και είμαι σίγουρος ότι λόγω του προβλήματος υπάρχει αποστροφή ή θα υπάρξουν προβλήματα σχετικά με πιθανή συμμετοχή των ατόμων σε τέτοιου είδους επενδύσεις από τη στιγμή που έχουν άγνοια, έχουν έλλειψη δεξιότητας ή έλλειψη γνώσεων για να μπορέσουν να αντιληφθούν και να ασχοληθούν με το θέμα, όπως ήταν το παράδειγμα το οποίο ξεκίνησα πάνω στο bitcoin. Τώρα,
Εδώ πέρα ο χρηματικός αναφορτηρισμός είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πολλές φορές χρησιμοποιούμε μόνο δύο λέξεις, αλλά πίσω του κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Και ουσιαστικά, αν θέλουμε να λύσουμε τι είναι αυτό το θέμα, αποτελεί από τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός που βρίσκεται στο κέντρο, που είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Να γνωρίζω χρηματοοικονομικά, να έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ με τα μαθηματικά που απαιτούνται για να λύσω ένα πρόβλημα στα χρηματοοικονομικά, όπως παραδείγματος χάρη να υπολογίσω τον τόκο που πρέπει να πληρώσω πάνω στην κάρτα μου, στην μισθωτική μου κάρτα, ή να μπορέσω να υπολογίσω, να φτιάξω έναν οικογενειακό προϋπολογισμό και να διαχειριστώ σωστά τα έσοδα και τα έξοδα του σπιτιού μου. Όμως, ακόμα πιο σημαντικά είναι αυτά που βρίσκονται στις άκρες, που είναι οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές που πρέπει να έχει ο καθένας. Άρα, το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Είναι όλοι οι οικονομολόγοι και χρηματοοικονομολόγοι, χρηματοοικονομικά γραμματιζόμενα άτομα. Η απάντηση είναι όχι, γιατί μπορεί να έχουν τη γνώση, αλλά έχουν λαθασμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Κάποιος μπορεί να γνωρίζει τη σημασία της αποταμίευσης, αλλά ποτέ το να μην αποταμιεύει χρήματα, γιατί έχει την νοοτροπία και τη στάση ζωής να ξοδεύει πολλά χρήματα σε κατανοητικά αγαθά. Άρα πρέπει να βάλουμε για τρία μαζί, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε, να καλλιεργήσουμε τα άτομα να έχουν τη σωστή στάση και συμπεριφορές στα χρηματοοικονομικά. Γιατί είναι σημαντικός ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός? Γιατί πρώτον εξασφαλίζει ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να δρουν αυτόνομα, ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά θέματα της καθημερινότητας τους. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευση. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς και της Βουλής και οποιοδήποτε άλλου νομοθετή και το επόπτη το οποίο επιβλέπει αυτή την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όμως δεν μπορούν αυτοί οι οργανισμοί να μπουν στο σπίτι μας να μας προστατεύσουν από τον οποιοδήποτε επιτίδιο που θα μπορούσε να μας ξεγελάσει. Το είπατε προηγουμένως προς το τέλος. Άρα, στο τέλος της ημέρας, ο καθένας από εμάς πρέπει να είναι αυτόνομο άτομο και να μπορέσει να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αν δεν μπορεί να αναλάβει ο ίδιος, να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει επαρκώς με κάποιον ειδικό, έτσι ώστε να τον καθοδηγήσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όλα αυτά τα πράγματα να βάλουμε μαζί, υπάρχει επιστημονικό τεκμήριο που δείχνει ουσιαστικά ότι βοηθά στην αέναη χρηματοοικονομική ευημερία των καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό ως θέμα. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές λέμε μπράβο, πολύ ωραία, το ξέρουμε, αλλά δεν ασχολούμαστε. Εύχομαι να μπορέσουμε να ασχοληθούμε τα επόμενα χρόνια. Να προσπαθήσουμε. Ναι, πολύ σημαντικό. Τώρα, να περάσω έτσι πολύ γρήγορα, γιατί τι μας δείχνουν επιστημονικές μελέτες. Τα άτομα τα οποία έχουν proficiency σε αυτόν τον τομέα έχουν καλύτερη ενεργή και πιο σωστή συμμετοχή στο σχεδιασμό της συνταξιοδότησης τους, αποφεύγουν την ανάληψη χρέους που δεν μπορούν να συντηρήσουν, έχουν ενεργή συμμετοχή στις χρηματιστηριακές αγορές, και αυτό το κομμάτι αναφέρει και στις εναλλακτικές επενδύσεις, όχι μόνο στο χρηματιστήριο. Επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικότερα έχουν καλύτερο ποιοτικό επίπεδο. Άρα, όλοι αυτοί οι λόγοι είναι αρκετά δυνατοί, έτσι ώστε να μας πείσουν ότι όντως αυτό το συγκεκριμένο θέμα χρήζει προσοχής. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της Κύπρου, έτσι, σε λίγο θα σας δείξω ότι όντως έχουμε πρόβλημα. Είμαστε χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι. Ας το δούμε όμως λίγο το θέμα από το μαρτυρικά. Μαρτυρικά γεγονότα που έχουν γίνει στη χώρα μας. Αν πάμε 20 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρξε η φούσκα του χρηματιστηρίου. Ήταν μια περίοδος που οποιοδήποτε, χωρίς να έχει τις γνώσεις, χωρίς να έχει τις δεξιότητες, τις ικανότητες, θα έπαιρνε χρήματα από την τράπεζα για να επενδύσει στο χρηματιστήριο. Και στο τέλος της ημέρας, τι έγινε? Ο περισσότερος κόσμος έχασε τα χρήματα του, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν ακριβώς τον επενδυτικό κίνδυνο που ήταν πίσω από τις κινήσεις που έκανα, και καταλήξαμε σήμερα, όπως είναι προηγουμένως η πρόεδρος, ότι έχουμε ένα χρηματιστήριο με 64 μετοχές. Για εμένα αυτό είναι κατάντημα. Από ποια άποψη? Είναι ότι το χρηματιστήριο χρειάζεται σε μια χώρα, γιατί μπορεί να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις να διεξάγουν τις κανονικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 2013, όταν ήρθε η κρίση στην Κύπρο και οι τράπεζες είχαν 1000 προβλήματα για να δώσουν χρηματοδότηση στις μικρές επιχειρήσεις, έπρεπε να έχουν το χρηματιστήριο, το οποίο θα ήταν εκεί πέρα στη λοβά της οικονομίας.
και να μην πρέπει να συνεχίσει τη μία μετά την άλλη να κλείνει, να μπορέσουν να έχουν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Μετά προχωρήσαμε στην περίοδο 2010, όπου υπήρξε υπερβολικός δανεισμός, ο οποίος ξεπέρασε το 140% ουσιαστικά του ΑΕΠ ως δανεισμός πάνω στα των οικοδομιών. Πήγαμε στην περίοδο 2009-2011, όπου εκεί πέρα είχαμε εναλλακτικές επενδύσεις πάνω στα μετατρέψιμα αξιόγραφα των τραπεζών. Ήταν εναλλακτικές επενδύσεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτά για τον μέσο Κύπριο, που και πάλι εκεί είχαμε προβλήματα και έχουμε αποτύχει. Και πιο πρόσφατα, ερχόμαστε σε όλα αυτά που σχολιάσαμε προηγουμένως, συν τα κρυπτονομίσματα, συν το financial innovation, συν πολλά άλλα πράγματα. Άρα, υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε μια χώρα που έχουν παρουσιάσει μέσα σε 20 χρόνια σοβαρές οικονομικές και χρηματοδρομικές κρίσεις. Και ένας από τους λόγους, δεν ισχυρίζομαι εδώ πέρα ότι ο χρηματοδρομικός αναλφαβητισμός είναι ο λόγος, όμως είναι ένας λόγος που έχει κάνει τις επιπτώσεις της κρίσης πολύ πιο επώδυνες στον καθένα από εμάς και γενικότερα στην κοινωνία. Τώρα, εδώ πέρα, πολύ γρήγορα θα σχολιάσω επιστημονικά ευρήματα που έχουμε για την Κύπρο, από δύο μελέτες. Η πρώτη μελέτη έχει καλύψει τα 5 μεγάλα πανεπιστήμια της Κύπρου. Το Νεάπολις δεν ήταν μέσα σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω σταριστικά θέλετε περισσότερα για το πανεπιστήμιο. 881 φοιτητές και πού καταλήξαμε ουσιαστικά εδώ πέρα. Μετρήσαμε με έγκυρον τρόπο βάσει των οδηγιών του ΟΣΑ των χρηματοδρομικών αλφαβητισμών και βρίσκουμε ότι μόνο το 37% των νέων μας, ηλικίες 18 με 24, είναι χρηματοδρομικά εγγράμματα άτομα. Μόνο το 37%. Εδώ πέρα η ερώτηση είναι, ωραία, πού τοποθετούμαστε σε αυτά τα rankings που μας αρέσει να βλέπουμε και έχουμε δει και προηγουμένως. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι οι επιδόσεις των άλλων χωρών. Είναι χώρες που ανήκουν στον οργανισμό του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος είναι στο 62% και εμείς βρισκόμαστε στο 37%. Εδώ πέρα απλώς για σκοπούς, έτσι να είμαι σωστός και εγώ με το επιστημονικό μου αντικείμενο, οι χώρες, η έρευνα του ΟΣΑ αναφέρει σε ενήλικες. Εμείς είχαμε κάνει έρευνα πάνω σε νέους, άρα υπάρχει μια διαφορετικότητα στον research design, όμως μπορούμε έτσι να κάνουμε τη σύγκριση. Το θέμα είναι ότι η Κύπρος φαίνεται, διαφαίνεται να βρίσκεται στην ουρά αυτής της καταταξής. Είμαστε πολύ μακριά από το 62%. Εδώ να πω ότι το 2014 υπήρξε μια έρευνα από τον Standard & Poor's. Ήταν όμως πολύ έτσι επιφανειακή ο τρόπος με τον οποίο ανείχνευσαν τον αλφαβητισμό. Όμως ο αριθμός που είχα δώσει είναι 35%. Οπότε αυτό το 37% δεν είναι πολύ μακριά και από εκείνο που μας έχουν δώσει ξένοι ερευνητές όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά τη διακύμανση του χρηματοδρομικού αλφαβητισμού. Υπάρχει περισσότερο πρόβλημα στις γυναίκες. Πριν κανένα χρόνο, να πω την αλήθεια, έγραψα ένα άρθρο και προσπάθησα να πω ότι πρέπει να φτιάξουμε διάφορες δράσεις για να βοηθήσουμε στο θέμα και ότι πρέπει να εστιάσουμε και στο κομμάτι των γυναικών, ιδιαίτερα γιατί υπάρχει περισσότερο πρόβλημα σε σχέση με τους άντρες και είχα δεχτεί έτσι αρκετό τρολάρισμα. Όπως έχετε δεχτεί τρολάρισμα, εσύ γιατί είναι εκδήλωση απόψε. Οπότε, ναι, ότι ήμουν σεξιστής κτλ. Εγώ το έκανα με. Γιατί θέλω πραγματικά να βοηθήσω στο θέμα. Άρα υπάρχει το πρόβλημα, είναι τον τρόπο μέσα στις γυναίκες και ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε και είναι ανησυχητικό για αυτούς που δεν είναι πλούσιοι είναι το εξής, ότι ο αναλφαβητισμός είναι εντονότερος σε αυτούς που είναι χαμηλά αμοιβόμενοι. Ή αν θέλω από την άλλη σκοπιά, τα άτομα τα οποία δηλώνουν να έχουν ψηλά μηνιαία εισοδήματα, άρα οι οικογένειες τους, οι φοιτητές, τα παιδιά τους, είναι περισσότερο χρηματοδρομικά εγγράμματα άτομα. Άρα αυτό το πράγμα τι μπορεί να μας δώσει, ότι αν αφήσουν τα πράγματα ως έχουν, στο μέλλον οι πλούσιοι θα είναι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, όχι γιατί οι πλούσιοι είναι κακοί και οι φτωχοί είναι καλοί, απλώς γιατί όπως είναι δεδομένα, οι πλούσιοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον πλούτο τους. Και εδώ πέρα, μάλιστα. Τώρα, το άλλο που έχουμε δει σε αυτήν την μελέτη είναι ωραία. Έχουμε το πρόβλημα,
αλλά νομίζω ότι υπάρχει αναλφαβητισμός στην Κύπρο. Τι γίνεται, ποιες είναι οι επιδράσεις πάνω στους φοιτητές? Και έχουμε ανιχνεύσει δύο προβληματικές επιδράσεις. Η πρώτη είναι ότι οι φοιτητές οι οποίοι είναι χρηματοδομικά αναλφαβητοί δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά την μισθωτική τους κάρτα. Άρα υπήρχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις εκεί πέρα για να δούμε πόσο καλά μπορούν να διαχειριστούν την μισθωτική τους κάρτα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την μισθωτική τους κάρτα. Και ταυτόχρονα είχαμε φτιάξει έτσι ένα σενάριο όπου παρουσιάζαμε στους φοιτητές μια περίπτωση πυραμίδας, εταιρείας πυραμίδας. Άρα για να δούμε κατά πόσο οι φοιτητές μπορούν να ξεγλαστούν από τέτοιου είδους επιτίδιους. Και εκεί ήταν ξεκάθαρο πάλι ότι αυτοί που ήταν χρηματοοικονομικοί, χρηματοοικονομικοί αναλφάβητοι, ήταν πιο πιθανό, και η πιθανότητα είναι ότι ήταν 80% περίπου, να ξεγελαστούν. Άρα σίγουρα ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός εδώ πέρα είναι ένα πρόβλημα που έχει αρνητικές επιφράσεις και μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει το πρόβλημα, αλλά να μην ανοιχνεύουν ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις. Για ποιο λόγο, γιατί όλοι είναι συντηρητικοί και δεν κάνουν τίποτε. Άρα είμαι αναλφαβητός, αλλά επειδή κλείνω μέσα στο καβούκι μου, δεν κάνω οτιδήποτε, άρα δεν μπορώ να εκμεταλλευτεί κάποιος κτλ. Κτλ. Τώρα, να πω για αλήθεια, εχθές το βράδυ έβαζα την τελευταία τελεία σε μια καινούργια μελέτη, την οποία έγραψα μαζί με τη Σοφία Μηφαντάκη, η οποία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και εδώ πέρα, αυτή είναι η πρώτη έρευνα η οποία αναφέρεται στον ενήλικο πληθυσμό της Κύπρου. Άρα με άλλα λόγια, ανοιχνεύουμε τι γίνεται πλέον στον πληθυσμό της Κύπρου. Είχαμε 600 ενήλικες, ηλικίας 25 με 60, θέλαμε να είναι ενεργοί πολίτες, άτομα τα οποία έχουν να διαχειριστούν χρηματοοικονομικά θέματα. Πανκύπρια κάλυψη, με συλλογή των δεδομένων έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τη Cyprus IMR πέρσι, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2018. Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα που έχουμε πει σε αυτήν την μελέτη? Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στον πληθυσμό είναι γύρω στο 37%. Δηλαδή, όλοι οι αριθμοί είναι περίπου εκεί, 35-40%. Άρα, υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε πολύ χαμηλά γενικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, ένα σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης που διαφέρει από τις προηγουμένες είναι ότι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός επηρεάζει πολύ ισχυρά τη συμμετοχή ή την ενσωμάτωση των ατόμων στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Και εδώ πέρα εξετάσαμε την αλληλεπίδραση με την υιοθέτηση και τη χρήση του iBanking, το οποίο είναι η πιο απλή μορφή χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που μπορούμε να δούμε μπροστά μας στη συγκεκριμένη στιγμή. Και άρα αν είναι κάποιος χρηματοοικονομικά εγγράμματος, είναι περισσότερο δυνατό να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει το iBanking. Σήμερα να πούμε ότι οι τράπεζες κλείνουν το ένα υπογράψιο μετά το άλλο. Άρα, αν τα άτομα που είναι αναλφάβητα, που είναι μεγάλα, ένα μεγάλο ποσοστό στην Κύπρο, δεν υιοθετούν το iBanking, κάποια στιγμή θα βρεθούν να είναι αποκλεισμένα από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Και αυτό το πράγμα προδημιουργεί αποκλεισμό από άλλες τεχνολογίες που αναπτύσσονται και σχολιάστηκαν προηγουμένως. Αν τις υιοθετήσουν, δεν έχουν τις δεξιότητες, την ικανότητα και την κουλτούρα να τις χρησιμοποιήσουν. Άρα, όπου και αν κοιτάξουμε, υπάρχει πρόβλημα. Και το άλλο που βρίσκουμε από αυτήν τη μελέτη είναι ότι τα χρηματοοικονομικά αναλφάβητα άτομα που αποφεύγουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές τεχνολογίες δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται αυτές τις τεχνολογίες. Τη στιγμή που πρέπει να εμπιστεύονται, έτσι. Δηλαδή, το iBanking τη ελληνική τράπεζα Κύπρου κτλ. Θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε όσο εμπιστευόμαστε αυτές τις τράπεζες. Η εμπιστοσύνη είναι λιγότερη από ό,τι εμπιστεύονται αυτές τις τράπεζες. Και η απάντηση εδώ πέρα πάλι είναι ότι είναι γιατί δεν ξέρουν να αξιολογήσουν αυτήν την τεχνολογία. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι έχουν ελληνικές ψηφιακές γνώσεις. Εδώ πέρα υπάρχει το θέμα ότι οι Κύπροι, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν είμαστε οι μόνοι, έχουμε και είμαστε και αναλφάβητοι στα χρηματοοικονομικά, αλλά και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Κάποιος θα έλεγε, μα πώς γίνεται, αφού όλοι είμαστε στα smartphone, μέσα στο Facebook, μέσα στο Instagram κτλ. Αυτό το κομμάτι δεν λογίζεται ως ψηφιακή ικανότητα, έτσι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, πολύ πιο προχωρημένα θέματα τα οποία κάποιος πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί για να μπορέσει να θεωρείται ψηφιακά ικανός στη σήμερα, σήμερα είναι εποχή.
Λοιπόν, εύχομαι να μην σας κουρασά. Εδώ πέρα θα μπορούσα να προσθέσω ακόμα 30 διαφάνειες με τις δράσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Έχω προσθέσει μόνο μία. Έτσι, είναι οι 4 πυλώνες που εγώ αναγνωρίζω ότι πρέπει να κινηθούμε. Το πλέον σημαντικό θέμα είναι να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής στο συγκεκριμένο θέμα, είτε από την εποπτεία ή την καθοδήγηση της Ιδιωτικής Αγοράς ή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου. Κάποιος από θεσμός πρέπει να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια εθνική στρατηγική για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα και να ξέρουμε τι κάνουμε τα επόμενα χρόνια, καθώς οι εξελίξεις στα χρηματοοικονομικά και στα ψηφιακά τρέχουν με λιγκιώδεις ταχύτητες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις εισηγητές. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Κάτι που πράγματι μας εντυπωσίασε το έβρος του προβλήματος περισσότερο και της ανάγκης να γίνουν περισσότερο διαγράμματα και κοινωνικά. Θα δεχτούμε λίγες ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Okay. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χριστοφίδης, ο δικηγόρος. Απορώ κατά πόσον διεθνώς υπάρχει σχετική συγκυρία στην διαφύλαξη αυτών των υπηρεσιών και την προστασία των και κατά πόσο οι νομοθεσίες των διαφόρων χωρών διαφέρουν κατά πολύ. Διότι πολλοί φοβούμε ότι ο υπέρ έλεγχος των υπηρεσιών αυτών μπορεί και να τις σκοτώσει. Το regulation, να απαντήσω σε εδώ. Βασικά, τα νομοθετήματα που ήρθαν στα τελευταία χρόνια ήταν ακριβώς για να καλύψουν κενά προηγούμενων νομοθεσιών που επέφεραν την οικονομική κρίση το 2008 και μετά την τραπεζική κρίση. Και γενικά ήθελαν να καλύψουν θέματα τα οποία δεν καλύπτονταν τα προηγούμενα νομοθετήματα. Όμως συμφωνώ ότι τα νέα νομοθετήματα που έχουν βγει τώρα είναι αρκετά δύσκολα για να τα, πρώτα να τα αντιληφθούν οι εταιρείες και να τα ακολουθούν. Γι' αυτό θέλουμε compliance people, compliance persons μέσα στις εταιρείες, δυνατούς δηλαδή, οι οποίοι κατέχουν τα θέματα, τα καινούργια νομοθετήματα. Και έχει και πάρα πολύ reporting. Δηλαδή, οι εταιρείες μας πλέον πρέπει να χρησιμοποιούν IT συστήματα, να ενώνονται μαζί με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς για να στέλνουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία και αυτά κοστίζουν. Συνέχεια να αναβαθμίζεις τα συστήματα, συνέχεια να αναβαθμίζεις, να στέλνεις πάρα πολύ reporting στην Επιτροπή, έτσι ώστε η εποπτεία πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών εποπτικών εργαλείων και δεν θα βγαίνουμε καν στις ίδιες τις εταιρείες να επιβλέπουμε. Θα γίνεται data analysis και θα το πιστεύουμε με βάση το τι μας δείχνουν οι εταιρείες από τα data που πιάνουμε. Εν τόσα πολλά που στο τέλος της ημέρας ούτε ο ίδιος μας ο υπόπτης που είναι η ΕΣΜΑ, που είναι η εποπτική, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, δεν μπορεί να αυτόν όλο το data που πιάνει από όλες τις εποπτικές αρχές να το υποπτεύσει και να βγάλει αποτελέσματα. Χρειάζονται τώρα artificial intelligence, το λεγόμενο, να ακούσετε, tools, τα οποία θα μπορούν να εκπαιρνούν όλα τα δεδομένα και να βγάζουμε, μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσματα για τις εταιρείες που αποτεύουμε. Το σίγουρο είναι ότι τα ίδια rules ισχύουν για όλη την Ευρώπη. Άρα δεν είναι θέμα ότι υπάρχουν διαφορετικά rules, αλλά καμιά φορά στην κάθε χώρα μπορεί να βάλει κάποια extra rules εθνικά, διότι υπάρχουν τα λεγόμενα member state options, που εμείς πρέπει να διαλέξουμε από αυτά τα options τι μας συμφέρει καλύτερα. Αλλά πάντα να ξέρετε, εμείς τουλάχιστον ως Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς βάλουμε τα ελάχιστα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν βάλουμε έξτρα, διότι είναι τόσες πολλές έτσι και αλλιώς, που δεν θέλουμε να βάλουμε έξτρα υποχρεώσεις. Απλά όλοι μας, όλοι στην Ευρώπη, έχουν τα ίδια rules. Τώρα, σίγουρα η κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητες της και στην Κύπρο το ίδιο.
Και επίσης οι επενδυτές που επενδύουν στην Κύπρο πρέπει να ξέρουν τα δικά μας, τις δικές μας νομοθεσίες, τις εθνικές, πλάς τις ευρωπαϊκές. Αλλά όπως είπα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές. Γενικά προσπαθούμε να έχουμε το λεγόμενο supervisory convergence, δηλαδή όλοι οι επόπτες στην Ευρώπη να υποπτεύουν με τον ίδιο τρόπο τις υποπτευόμενες εταιρείες για να μην υπάρχει, για να μην υπάρχει relaxed regulation του πότε αλλού. Πλην Ευρώπη σίγουρα υπάρχει, αλλά στην Ευρώπη όλοι προσπαθούμε να έχουμε το ίδιο level playing field μεταξύ των υποπτευόμενων εταιριών, των ευρωπαίων υποπτευόμενων εταιρείων, ευρωπαϊκών υποπτευόμενων εταιρείων. Αυτά, το σίγουρο για το over-regulation θα έλεγα ότι αυτά προήρθαν από τις προηγούμενη κρίση και έπρεπε να καλυφθούν οι τρύπες που δημιούργησαν η κρίση, όπως το Lehman Brothers που έγινε το 2008 στην Αγγλία, ήταν επενδυτική εταιρεία και έπρεπε, ήταν ποια ήταν τα προβλήματα τότε και καλύψαν τα με τις νομοθεσίες που έβαλαν το 2018 και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δήμητρα Καλυμπίδρου, τον κύριο Μάριο Δημητριάδη, τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους εσάς. Είστε προσκαλεσμένοι σε δεξίω συμπάνω. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά.